Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουνίου και παρακολουθείτε την εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Να πω ένα καλησπέρα και στο σύνολο των περιφερειακών σταθμών που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή, αλλά και στην Κύπρο όπου και εκεί μας βλέπουν. Τα θέματα της επικαιρότητας. Επιτέλους, πράσινο φως από το Eurowalking Group χθες, κόντρα στις Κασάνδρες και στους καταστροφολόγους για την εκταμείευση της δόσης των 7,5 δις ευρώ και θετικά σχόλια από τον κύριο Σόιμπλε για την Ελλάδα και για το πώς η κυβέρνηση εφαρμόζει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Εγώ όταν ακούω θετικά σχόλια και από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, κάτι δεν μου αρέσει. Βεβαίως, έχουμε και ένα δημοψήφισμα στη Βρετανία και ξέρει ο κύριος Σόιμπλε, είναι καλός πολιτικός, όταν σφίγγουν έτσι λίγο τα πράγματα, στρέφει αλλού το ενδιαφέρον ή προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ήταν μια θετική εξέλιξη το ότι χθες το Eurowalking Group, ενώ αυτό που έλεγαν κυβερνητικές πηγές από προχθές, όταν κάποιοι προσπάθησαν αυτό το όχι της Γερμανικής Βουλής, το όχι της Γερμανικής Βουλής, το εξηγήσαμε και χθες, που ήταν γιατί απλά δεν είχε κάνει θετική εισήγηση, δεν υπήρχε ο Eurowalking Group για να κάνει θετική εισήγηση, να πάει στο κοινοβούλιο το γερμανικό και να πούνε ναι. Δηλαδή έγινε μια συζήτηση, πολύ λόγος για το τίποτα, πολύ φασαρία για το τίποτα. Τώρα πια λοιπόν, αφού πήραμε και το OK για τη δόση και μέχρι τέλος Ιουνίου θα εκταμιευθεί, στην κυβέρνηση σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους. Είναι κρίσιμος αυτός ο μήνας, περιμένουμε τις αποφάσεις του κύριου Μάριο Ντράγκη, του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για το Weber Stellinga ομόλογα, για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πότε θα ενταχθεί η Ελλάδα σε αυτό. Και συνάμα έχουμε και προς το τέλος του μήνα, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, μεθεπόμενη και μετά, την ετοιμιγωρία δύο οίκων αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία, τη Moody's και τη Fitch. Να δούμε τι ακριβώς, αν υπάρξει αναβάθμιση, οι πληροφορίες μιλούν πλέον και μετά για τα τελευταία στοιχεία, για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, θα δούμε κατά πόσες βαθμίδες. Και βεβαίως, χθες προκάλεσε εντύπωση το δημοσίευμα του Financial Times, που έλεγε ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει στα μακροοικονομικά και έχει βελτιώσει σημαντικά κάποια μακροοικονομικά στοιχεία, μιλώντας για τη βιομηχανική παραγωγή που αυξήθηκε, αλλά και την μείωση της ανεργίας. Αυτά. Αλλά θα ξεκινήσω να καλησπίσω εδώ τους εκλεκτούς καλεσμένους και θα πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα που μονοπολεί βέβαια στην επικαιρότητα. Είναι αυτό το τραγικό ατύχημα στην Εθνική Οδό και το ότι όλες οι προφήσεις μιλούσαν ότι το αυτοκίνητο το οποίο άνοικε στην σύζυγο του εκδότη της Ακρόπολης, του κ. Μαυρίκου, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του, είναι πράγματι ο κ. Μαυρίκος. Τραγική είδηση. Ένας νέος άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Θα μας πει τις εξελίξεις η Ειρήνη Γεωργιλέα. Εδώ στο στούντιο λοιπόν μαζί μας ο Γιάννης Χριστόπουλος, οικονομολόγος. Καλησπέρα Γιάννη. Δύο Γιάννηδες. Καλησπέρα Μαλιά. Καλησπέρα. Και βεβαίως ο Γιάννης Κορονέος, διευθυντής του ιστορικού περιοδικού Επίκαιρα. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ που ήρθες. Ένα πολύ σημαντικό περιοδικό έτσι και πολύ ενδιαφέρον. Εδώ πέρα διαβάζετε. Και ο Γιάννης εδώ πια είναι φίλος της εκπομπής. Έρχεται κάθε εβδομάδα. Θα με επιτρέψετε να πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, βεβαίως, γιατί έχουμε εξελίξεις και φυσικά είναι ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και ένα τραγικό για μένα. Είναι τραγική είδηση, ο χαμός ενός νέου ανθρώπου. Ακόμα δεν γνωρίζουμε, αν και λέγονται πολλά, αν ήταν ατύχημα ή όχι. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για ατύχημα. Για πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ειρήνη Γεωργιλέα. Ειρήνη, καλησπέρα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τα αίτια του δυστυχήματος. Διερευνώνται ακόμα. Είναι αρκετά τα σενάρια ακριβώς. Καλά, τα έχουμε ακούσει από χθες. Γράφονται, Ειρήνη, το ξέρεις καλά και εσύ, τα παρακολουθείς το θέμα. Πάντως, με βεβαιότητα, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ταυτοποιήθηκε το DNA. Όντως, επιβεβαιώθηκε από την εξέταση DNA ότι η απανθρακωμένη σωρός που ανασύρθηκε χτες από το αυτοκίνητο ανήκει στον εκδότη της εφημερίδας Ακρόπολη, Παναγιώτη Μαυρίκο. Να πούμε ότι σε 15 με 20 μέρες θα έχουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο ο θάνατος να προκλήθηκε από παθολογικά αίτια. Ο εκδότης έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που ξέσπασε από ανεξήγητο μέχρι στιγμής τουλάχιστον λόγο. Και σχετικά με τα σενάρια που ερευνώνται, τρία είναι, είτε πρόκειται για ατύχημα, είτε για βλάβη αυτοκινήτου, είτε για εγκληματική ενέργεια. Τίποτα ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και εδώ σε 15 περίπου μέρες τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και ίδια στιγμή νομίζω ότι κατέθεσε μήνυση ή θα καταθέσει. Κατά γνώστον για ανθρωποκτονία από πρόθεση προτίθεται να υποβάλει η οικογένειά του. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε και δήλωση και ο συγγενής. Πατέρας δύο παιδιών, εντάξει, νέος άνθρωπος στα συλληπιτήριά μας. Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη Γεωργιλέα. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Μάλιστα.
Δεν σχολιάζουμε. Είναι ένα τραγικό γεγονός. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του. Απλά θα θέλει να χυθεί άπλυτο φως στα αίτια του δυστυχήματος. Ναι. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Εντάξει, νομίζω, και ξέρεις, όταν πρόκειται για την, όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, δεν είναι. Αυτό είναι το κυριότερο. Έχεις δίκιο. Ναι. Κάνει τη δουλειά της πολύ καλά η αστυνομία και τα ειδικά τμήματα. Εμείς δεν έχουμε να πούμε. Απλώς ότι είναι τραγικό το να φεύγει από τη ζωή ενός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Γιάννη Χριστόπουλο. Τα πήραμε τη δόση. Τη δόση. Μια, βγάλαμε μια, έτσι, λιγάκι ανακουφιστήκαμε. Βγήκε ο κύριος Σόιμπλε, μας είπε ότι όλα καλά πάνε, με μια χαρά όλα τα πάνε. Να κτάμε την εμπιστοσύνη των αγορών, έτσι, τη χαμένη. Αφού μας είπε ότι ίδια μέτρα δεν θα τα φαρμόζει ποτέ στη χώρα του. ότι το ΦΠΑ. Δεν τα είπε. Καλά θυμάμαι. Εσύ δεν. Εντάξει. Okay. Πάντως έχει αλλάξει λίγο. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, φαίνεται ο κύριος Σόιμπλε να κάνει μια στροφή. Και τώρα τις τελευταίες μέρες δεν έχει βγει να μιλήσει αρνητικά καθόλου. Περιμένοντας όλο αυτό από το Eurowalking Group, την έγκριση ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Κυρία Μέρκελ, να πούμε ότι και αυτή έχει κάνει στροφή 360 μοιρών απέναντι στη χώρα μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Τι σηματοδοτεί, Γιάννη, γιατί ωραία όλα τα, την πήραμε τη δόση. Βλέπεις, η κυβέρνηση κρατά χαμηλούς τόνους, δεν θριαβολογεί ούτε πανηγυρίζει. Ωστόσο, το στίχημα είναι, θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί ο κόσμος αυτό, ωραία, την πήραμε. Οκ, okay, κλείσει η αξιολόγηση. Τι γίνεται όμως? Έβαλες πάρα πολλά ερωτήματα. Ναι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τη δόση. Την πήραμε αυτή την πολυπόθητη που την περιμέναμε τόσο καιρό. Τα επόμενα βήματα που περιμένει η ελληνική οικονομία είναι να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ντράγκη ώστε να ξαναμπούν στο φτηνό δανεισμό, στο μονοπάτι του φτηνού δανεισμού οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ΕΛΑ. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να αποκαθιστά τις συνθήκες ρευστότητος στην ελληνική οικονομία. Θέλει δουλειά, θέλει να γίνουν πράγματα. Ακόμα νομίζουμε όμως ότι έχουν μπει τα πράγματα σε ένα ρυθμό και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που, όπως είπες, μας αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά και οι εταίροι μας. Ιδιαίτερα ο κύριος Σόιμπλε την περίοδο αυτή δεν θα μπορούσε από μόνος του να πυροδοτεί οποιαδήποτε φυγόκεντρο δύναμη στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το ίσως και το πρώτο μεγάλο πρόβλημα και το πρώτο μεγάλο crash test της Ευρώπης να είναι το βρετανικό δημοψήφισμα. Εκεί τα πράγματα, αν δεν πάνε κατευχήν, θα είναι τελείως διαφορετικά, οπότε θα αρχίσει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός. Φανταστείτε, νομίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε το δήλωσε πάλι, να αρχίσουν όλες οι χώρες να ζητάνε δημοψηφίσματα. Τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα και για το ίδιο το νόμισμα, όσο και για όλη την Ευρώπη και για τις χώρες που συμμετάσχουν σε αυτή. Μάλιστα. Σωστά. Γιάννη, ο Γιάννης Κορονέος. Ναι, κοίταξε, και εγώ νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο και ουσιαστικά με το τελικό πράσινο φως της εκταμίευσης και ότι θα αρχίσουν να έρχονται πλέον τα χρήματα στη χώρα για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και για την πραγματική οικονομία. Εγώ επιμένω συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό έστω τα 2,5 δις τα οποία θα πέσουν στην αγορά. Είναι μια σημαντική ανάσα, μια ανάσα που μπορεί να κρατήσει τη ζωή αρκετές εταιρείες. Παράλληλα με αυτό πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και εδώ νομίζω ότι ένα κομμάτι, ένα πλαίσιο έτσι όπως το έθεσε και η κυρία Κατσέλη για την άρση των capital controls είναι επίσης σημαντικό και αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως στην επιστροφή, στην κανονικότητα, που γι' αυτό είναι νομίζω σημαντικό στοίχημα. Εγώ παράλληλα θα το βλέπω έτσι και λίγο, αν έχω το περιθώριο, Αμαλία, να σου πω έτσι, ότι θα το βλέπα πλέον και λίγο πιο πολιτικό, λίγο πιο... Τώρα αρχίζουμε να κυβερνάμε πιο ανακουφισμένοι. Τώρα πρέπει να κυβερνάει. Και να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Είτε, και πάντα, ξέρεις, βλέποντας και το αυτό που πρόκειται να ακολουθείς τα εργασιακά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο για να ασχοληθείς πραγματικά με τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, είτε αφορούν στην υγεία, είτε αφορούν στη δικαιοσύνη, που είναι ένα ζήτημα ανοιχτό, είτε αφορούν σε οτιδήποτε. Ξέρεις, έχει με αυτό που λέμε κανονικούς ρυθμούς ζωής, κανονικούς ρυθμούς συναλλαγών, οτιδήποτε αφορά στην κανονικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Τι θα σηματοδοτήσει η απόφαση του κ. Ντράγκη για την επαναφορά του Weber στα ελληνικά ομόλογα? Γιατί τα ποσά, το όφελος, το ποσό δηλαδή που θα ωφεληθούν οι ελληνικές τράπεζες, διαφέρει. Ένας λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς.
Εγώ ξέρουμε όλοι ποια θα είναι όφελος για τις ελληνικές τράπεζες. Ποιο θα είναι το μεγαλύτερο όφελος, Γιάννη Χριστόπουλη, από αυτή την απόφαση θετική του Μάριο Ντράγκη που αναμένεται εκεί στις 22 Ιουνίου περίπου? Είναι καταρχήν αυτό που θα πρέπει να δούμε, ότι αρχίζουν να μπαίνουν τα λιθαράκια της επανάκτησης, της εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω και αυτό το τόνισε η κυρία Κατσέλη. Που αυτό τι σημαίνει τώρα, αν αρχίσει και μας καλύπτει πάλι ο κύριος Ντράγκη? Σημαίνει ότι καταρχήν και οι οίκοι αξιολόγησης θα αρχίσουν να βλέπουν διαφορετικά την ελληνική οικονομία, θα αρχίσουν να αναβαθμίσουν, πιστεύω, πρώτα τις τράπεζες και μετά ίσως και την ελληνική οικονομία, που αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν οι ελληνικές εταιρείες, για να μιλάμε για την πραγματικότητα, θα αρχίσουν να μπορούν να βγαίνουν και να δανείζονται. Ήδη είδαμε ένα ομολογιακό που έκανε η εταιρεία ο Τιτάνας. Αυτό θα είναι το πρώτο μεγάλο κέρδος για την ελληνική οικονομία. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά, οι αγορές είναι δύσκολες, είναι σκληρές. Θα αρχίσουν να στοχεύουν και να βλέπουν την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας, το πώς στηρείται το πρόγραμμα. Βέβαια, δεν παραλείψαμε να πούμε ότι σήμερα πήραμε και το πράσινο φως, μάλλον πήρε ο ΟΛΠ το πράσινο φως για τη μεταβίβαση στην Κόσκο του μετοχικού, των μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα και οι υπόλοιποι διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε την δυσμενή συγκυρία που υπάρχει στην ευρωπαϊκή οικονομία, στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές και στις διεθνείς, με την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Ντράγκη, κυρίως από τους Γερμανούς. Και πάλι, ο κύριος Βάιτμαν, η Deutsche Bank, υπάρχει μια... Για την ποσοτική χαλάρωση, το πρόγραμμα το οποίο τρέχει, και βέβαια έχουν αρχίσει μεγάλες αμφισβητήσεις πάνω σε αυτό. Αυτό σε συνδυασμό μάλλον με τις εκλογές στο δημοψήφισμα στην Αγγλία, δημιουργούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και εδώ πρέπει να αναλογιστούμε τα θετικά βήματα και το πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα, γιατί φανταστείτε να μην είχαμε αυτή την κάλυψη, αυτό τον αερόσακο ασφαλείας που έχει το πρόγραμμα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, πόσο δύσκολα θα ήταν και για τις επιχειρήσεις αλλά και για το ίδιο το κράτος. Γιάννη. Αυτό το κομμάτι κυρίως που είπε και ο Γιάννης, δηλαδή στο ότι η Γερμανία πάντοτε, επειδή είπες και για το ρόλο του Μάριο Ντράγκη, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή η Γερμανία να είναι πάντα η Γερμανία και απέναντι όλοι οι άλλοι, ιδίως όταν εκφράζεται. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς. Στην Ευρώπη δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να δούμε επιτέλους ότι αν υπάρχουν ωφέλη από αυτή την ασφιχτική πολιτική της λιτότητας, είναι μόνο για τη Γερμανία. Καλά για την γερμανική ανάπτυξη, που και αυτό είναι κάτι που παίζεται, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, στη βιομηχανική παραγωγή, ωφελείται μόνο η Γερμανία κατ' εξακολούθηση, συνέχεια, σε βάρος όλων των άλλων κρατών. Είδατε το Guinness Record εμπορικό της πλέον από τον Απρίλιο. Και είχε μιλήσει ο κ. Ντράγκη ότι μπορεί μερικές χώρες, υπάρχουν όρια στο έλλειμμα, υπάρχουν όμως όρια και στα πλεονάσματα. Και αυτό πρέπει να το προσέξει η Γερμανία. Δηλαδή. Πολύ σωστό, που πρέπει, ναι, ως χτύπημα καμπάνας για τους Γερμανούς. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρξει και μια... κάπου κάποιοι φραγμοί να μπουν από άλλα κράτη που έχουν εξίσου στεντόρια φωνή. Δηλαδή η Γαλλία, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει το χρέος, έχουν τα δικά τους προβλήματα τώρα, το βλέπουμε και με τα εργασιακά και αυτά. Αλλά νομίζω ότι κάποια ισχυρά κράτη και ως οικονομίες και ως φωνές στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα πρέπει κάπου να πούν στον ίδιο τον κύριο Σόιμπλε μέχρι ενός σημείου. Και νομίζω είναι χρυσή ευκαιρία τώρα, εν όψη ακριβώς και του Βρετανικού δημοψηφίσματος και των πολιτικών εξέλιξεων στον Νότο, ας πούμε, στην Ισπανία. Είναι χρυσή ευκαιρία να τεθούν κάποια πράγματα σε συζήτηση τουλάχιστον, ή τέλος πάντων να βγουν λίγο πιο συγκεκριμένες, λίγο πιο κάθετες οι διαφωνίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως προς τη Γερμανία. Νομίζω σε αυτό και σε αυτή τη φάση ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το Μάριο Ντράγκη θα έχει και αυτό τη σημασία του. Βεβαίως. Να πω ότι πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία για τα κόκκινα δάνεια στην Ιταλία. Έχουμε άνοδο 3,5% τον Απρίλιο. Έχουν φτάσει τα 198,36 δις ευρώ τα κόκκινα δάνεια στην Ιταλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, που υπερτονίζεται από κάποιους για την Ελλάδα, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Όταν στην γειτονική Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, τα δάνεια τα κόκκινα, τα μη εξυπηρετούμενα, έχουν χτυπήσει ιστορικό ρεκόρ και βρίσκονται κοντά στα 200 δις ευρώ. Παρόμοιο το πρόβλημα και στην Ισπανία. Η Deutsche Welle σήμερα μίλησε για την Κύπρο, ότι είναι πρόβλημα τα κόκκινα δάνεια. Το ίδιο σημαίνει και στη Γαλλία.
Άρα θέλω να πω ότι ο κ. Ντράγκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, δεν νομίζω ότι θα ακούσει τους Γερμανούς. Θα συνεχίσει το πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης και να στηρίζει βεβαίως και την ευρωπαϊκή οικονομία και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ξάλλου το είχε πει τον Ιούνιο του 2012, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω το ευρώ. Το θέμα είναι αν θέλουν οι ίδιοι Ευρωπαίοι ηγέτες να σώσουν τη ζώνη του ευρώ. Και οι λάθος χειρισμοί τους έχουν οδηγήσει σε κριτική άνοδο τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα και τα ακροδεξιά κόμματα. Βλέπει Αυστρία που παραλίγο να έχουμε εκεί, παραλίγο, έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Στην η κυρία Λεπέν που παρελάβει στη Γαλλία. Στη Γερμανία που τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ισχύ. Παντού, λόγω ακριβώς αυτής των αποτυχημένων πολιτικών από την πλευρά των ισχυρών Ευρωπαίων ηγετών, ως αποτέλεσμα όλο και να ανεβαίνουν τα ποσοστά των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Μάλιστα, λοιπόν, δεν μπορώ να μην αναφερθώ τώρα στην κόντρα που έχει συμπάθηση μεταξύ του επικεφαλής του ΤΑΙΠΕ, του κ. Πιτσιόρλα και του κ. Σπίρτζη, του Υπουργού Παιδωμών. Βγήκε στην έρθει ο κ. Θέλω όμως την αποστολή. Ξέρετε τώρα. Είναι λίγο, πρέπει να είμαστε όλοι λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Όλες οι πλευρές. Βγαίνει ο κύριος Σπίρτζης και λέει το πρωί στην ΕΡΤ ότι τα επέδεια δημιουργήθηκε όχι από αυτήν την κυβέρνηση, από την προηγούμενη, για να ξεπουλήσει όλα. Και ότι πολλές φορές λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να. Ουσιαστικά ήθελε να πει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της κυβέρνησης. Βγαίνει ο κύριος Σπιρτσιόλας απαντώντας στον κύριο Σπίρτζη και λέει: έχουμε διαφορετική κλίμακα αξιών και διαφορετική διαδρομή. Γιάννη. Για τις διαδρομές του καθενός, τις γνωρίζει, τις γνωρίζει και το κλίμακα αξιών. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι καταρχήν για να προχωρήσει το πρόγραμμα, για να συνδέουμε τα πράγματα μεταξύ τους, θα πρέπει να εμπεδωθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι μπορεί να είναι η κυβέρνηση, να είναι κοινωνικοί φορείς, να είναι εργαζόμενοι, να είναι πολίτες όσον αφορά το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και έχει παρατηρηθεί και πάρα πολλές φορές τελευταία, ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων μεταξύ υπουργών οι οποίοι προείστανται σε υπουργεία, τα οποία έχουν τις εταιρείες οι οποίες είναι υπό κρατικοποίηση είτε θα μπουν στο καινούριο υπερταμείο. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Νομίζω ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση πέρα και έξω από τα προαποφασισμένα που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών με τους εταίρους, και για να πάρουμε τη δόση αν θέλετε, νομίζω ότι είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι φράση και κάθε δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στον τόπο, αλλά προβληματίζουν τους εταίρους μας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το τι γίνεται στη χώρα, οι εταίροι αυτοί που μας δανείζουν, οι αγορές το παρακολουθούν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνουν υπουργοί και να λένε ότι διαφωνώ ή έχει κάποιο άλλο τίμημα ή θα ήταν καλύτερα να γίνει κάτι άλλο. Είχαμε το χρόνο, μπορούσαμε να το κάνουμε και θα πρέπει, όσο και να φαίνεται έτσι σκληρό και κοινικό, τις τιμές τις καθορίζει η αγορά. Είναι αυτό το ανέκδοτο. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να λέμε εμείς ότι το ελληνικό κάνει χι χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν υπάρχει κάποιος να το πληρώσει, να το πάρει, να το εκμεταλλευτεί, προς όφελος, αν θέλει καταρχήν του ιδίου και των μετόχων που θα βάλουν τα χρήματα, κατά δεύτερον του ελληνικού κράτους που θα εισπράττει φόρους, της ελληνικής κοινωνίας που κάποιοι συμπολίτες μας θα εργάζονται, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και το να βγαίνουμε με κορώνες και να είμαστε αιρετικοί σε διάφορες προσπάθειες, αυτό περισσότερο θα μπορούσε να το πει η αντιπολίτευση παρά ένας υπουργός της κυβέρνησης, πιστεύω. Γιάννη. Κοίταξε, είναι με αμαλία μια συνέχεια. Δεν είναι ο πρώτος, σωστά το πει και ο Γιάννης. Δεν είναι ο πρώτος υπουργός. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ακριβώς, του ΤΑΙΠΕ και του κυρίου Σπίρτζη κυρίως. Είναι και στο παρελθόν το έχουμε δει, αλλά είναι και άλλοι υπουργοί. Είναι ο κύριος Κουρλέτης. Είναι και άλλοι υπουργοί. Τώρα μου διαφεύγουν. Ναι, αλλά είναι συχνά πυκνά εκφράζονται διαφωνίες που έχουν πραγματικά έτσι, και κόστος για την κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Πιτσιόλας. Εντάξει, όσοι γνωρίζουμε ουσιαστικά έτσι λίγο το παρελθόν ανθρώπων που συναπαρτίζουν, ας πούμε, το κυβερνητικό σχήμα, ανήκει, ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ότι υπάρχουν, εγώ αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει με τους υπουργούς οι οποίοι αντιδρούν ή τουλάχιστον παίρνουν αποστάσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν να κάνει ακριβώς με τα, επειδή έχει εξουσίες αρκετές το ΤΑΙΠΕΔ, επειδή θεσμικά, εγώ θα το έλεγα, είναι αναγκασμένο να έχει μια πιο φιλική θέση, στάση προς τους δανειστές από ότι οι υπουργοί ως υπουργοί.
επειδή πραγματικά λόγω της ύπαρξης, πραγματικά επειδή λόγω της ύπαρξης του ΤΑΙΠΕΔ είναι περιορισμένες και οι αρμοδιότητες, περιορισμένη η εξουσία των υπουργών, ιδίως σε φορείς, και σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο τους, είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Τώρα, το ότι πιστεύω ότι και σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις των υπουργών υπάρχει σε καλή ποσότητα το δίκαιο για, για τους Έλληνες πολίτες, εγώ αυτό θα το αναγνωρίσω. Δηλαδή, ότι ο κύριος Σπύρτης στη συγκεκριμένη περίπτωση ή σε άλλες περιπτώσεις, άλλοι υπουργοί που έχουν μιλήσει έτσι λίγο πιο έξω από τα δόντια για το τι συμβαίνει με το ΤΑΙΠΕΔ, κερδίζουν τους πολίτες. Λένε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών θα ήθελε να το πει και αυτό. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση και πολλές φορές και κάνοντας βήματα πίσω σε αυτά που έχουμε. Ακόμα και έχουμε δώσει και την ταμπέλα της κόκκινης γραμμής. Να προσθέσω κάτι. Υπάρχει ένα βιβλίο του Γρηγόρη του Γιάνναρου που μιλάει για τις αυταπάτες της αριστεράς, το οποίο ήταν μετά την συγκυβέρνηση που είχε γίνει το 89. Και εκεί πέρα αναφέρεται πάρα πολύ ξεκάθαρα, καταρχήν αν το διαβάσει θα νομίζω ότι είναι από ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, και αναφέρεται το τι ρόλο πρέπει να παίζουν για την οικονομία, για την κοινωνία, για το κράτος, οι δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ είναι διαχειρίζεται τις δημόσιες επιχειρήσεις και το κράτος και η συμφωνία με τους εταίρους θα πρέπει να βάλει τα πλαίσια σε έναν τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί προς όφελος όλων. Τι είχαμε μέχρι σήμερα, καλός ή κακός? Είχαμε τις δημόσιες επιχειρήσεις να, ενώ θα έπρεπε σαν επιχειρήσεις να υπηρετούν αν θες τον καπιταλισμό, υπηρετούσαν τον εργατισμό. Ήταν και αφορούσε μόνο τους εργαζόμενους. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΛΠ, που δεν μπορούσε ακόμα και σήμερα, επιστρατεύτηκε το κτίριο των ελληνικών χρηματιστηρίων για να μπορέσει να κάνει την Γενική Συνέλεση. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε που στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης που ήταν κάποτε στον ΟΤΕ, που δεν άφηναν να γίνει η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ τότε που στα ξενοδοχεία πήγαιναν, έμπαιναν μπροστά. Εντάξει, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι αλλάζουν και σήμερα. Θα συμφωνήσω, Γιάννη. Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα στην περίοδο και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, πράγμα που εμείς δεν θέλουμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, έχουν αλλάξει τα πάντα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Και θα ζητήσω από τον Γιάννη τον Κοροναίο. Έχουμε εξέλιξη και δεν μπορούμε να αναφέρουμε στην υπόθεση των εκβιαστών. Τώρα υπάρχει μια είδηση σε όλα τα διαδίκτυα και άρα πρέπει να την αναφέρουμε, είναι επίσημη. Θα το δούμε και θα την σχολιάσει ο Γιάννης ο Κοροναίος. Σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πολιτική και Οικονομία. Συζητάμε με τους εκλογικούς καλεσμένους, τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, οικονομολόγο. Μαύρε Γιάννη, αν δεν κάνω το Σαρδάμ, σε εσένα το έκανα. Εντάξει, αυτό είσαι φίλος. Έχουμε το Σαρδάμ, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, και τον Γιάννη τον Κοροναίο. Και σήμερα να κάνεις, δεν παρεξηγούμε, στο λέω. Και ναι, είναι εξαιρετικό, είστε φίλοι μου και δεν και δεν παρεξηγήσετε. Τον Γιάννη τον Κοροναίο τον κάνω μετά που έχουμε τον. Αυτό το κουβέλι με την κάνω, κανένα Σαρδάμ. Λοιπόν, το Γιάννη τον Κοροναίο, διευθυντή του ιστορικού περιοδικού Επίκαιρα. Τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω και δεν πρέπει. Τρέχει στο διαδίκτυο μια είδηση. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των εκβιασμών. Διαβάζω στο eurotoday.gr συμπληρωματική δίωξη για απιστία κατά τράπεζας και ΔΕΚΟ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Γιάννη, μπορείς να μας πεις? Με νέα στοιχεία που ήρθαν στα χέρια του πρώτου δικού ανακριτή που ασχολείται με την υπόθεση των εκβιαστών, επαρκούν ώστε να ασκήθει συμπληρωματική δίωξη για απιστία σε βάρος της υπηρεσίας, σε τράπεζες και ΔΕΚΟ. Ναι. Ουσιαστικά είναι ενισχυμένα νέα στοιχεία. Νέα δικογραφία. Αναφέρουν συγκεκριμένο ίδρυμα το οποίο στην επίμαχη έκθεση τα ποσά που δόθηκαν τον λόγο ίδρυμα και από συγκεκριμένο οργανισμό είναι πολύ υψηλά και ιδίως σε μέσα ενημέρωσης με χαμηλή κυκλοφορία. Υπάρχει συγκεκριμένη, δυστυχώς, εντάξει τώρα το
λόγω του συμβάντος του τραγικού. Τώρα, κοιτάξτε πώς βγήκαν όλα μαζί και. Δεν είναι περισσότερο, τέλος πάντων. Ήταν περισσότερα στοιχεία που δεν ήταν ακριβώς στη δικογραφία και κάτι που είχε μείνει ημιτελές στην πρώτη φάση και δεν είχε. Υπήρξε προφυλάκηση. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Τώρα, το κακό είναι ότι υπάρχει η τραγικότητα της στιγμής. Ναι, δεν μπορώ να πω. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Ναι, γιατί και εγώ μην νομίζω σε δύσκολη θέση είμαι. Όχι, εγώ σαν είδηση τη δίνουμε. Επειδή έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι έτσι κι αλλιώς σημαντική πέρα, είδηση. Η δικαιοσύνη θα κρίνει. Εμείς δεν παίρνουμε. Είναι σημαντική είδηση η Αμαλία. Γιατί αφορά. Τη μνήμη ενός ανθρώπου που χάθηκε. Αφορά όμως τη διάθεση, τη διασπάθηση στην ουσία του δημόσιου χρήματος. Και ΔΕΚΟ και τραπεζών μεγάλων. Και όλη την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα δύσκολα, εντάξει, δεν μπορείς να κλείνεις και τα μάτια σε κάτι τέτοιο. Όταν κάποιοι καταβάλουν προσπάθειες για να διασώσουν την επιχείρησή τους και να πληρώσουν τους εργαζομένους τους. Ιδίως αυτό, ακριβώς. Από εκεί πέρα όμως, η δικαιοσύνη κρίνει, εμείς δεν λέμε τίποτα άλλο και σεβόμαστε και τη μνήμη ενός ανθρώπου που χάθηκε προσφάτως, ταυτοποιήθηκε το DNA στο αυτοκίνητο αυτό το πολυτελές, που χθες πήρε φωτιά στην Αττική Οδό. Γιάγνωσε μέχρι στιγμής λόγω και απανθρακώθηκε ο οδηγός. Ταυτοποιήθηκε η ταυτότητά του, ο οποίος είναι ο Παναγιώτης Μαυρίκος, ο εκδότης της Ακρόπολης. Αφήνει πίσω τα δύο παιδιά, δυστυχώς. Λοιπόν, εντάξει, να φύγουμε από αυτό λοιπόν. Θέλετε να παραδούμε λίγο τι δήλωσαν χθες. Υπήρχε ένα πολύ σημαντικό φόρουμ στις Βρυξέλλες που μίλησαν κορυφαίοι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι και ο κύριος Ντράγκη. Και ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε, τα παιδιά έχουν δημιουργήσει εδώ, οι συνάδελφοί μας, ένα βίντεο με την δηλώση του κυρίου Μοσχοβησή, του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Ντράγκη. Πάμε να τις παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε. The Greek crisis is on the way to be solved, and that's great news, because 1 year ago we were talking about Brexit, now we are talking about positive integration. The Greek program was a very ambitious fiscal adjustment very quickly, and that led to great problems. There were important labour market and product market reforms, but that's the point of globalisation. You have losers as well as winners, and it's important to sequence it. Sequence because those losers must be able to have some hope. And with vast unemployment already existing, they don't have hope. So it was very important, it would have been very important to sequence these reforms. In budget deficits, we should exclude all or some of the investments to give every economy an incentive to invest because investment increases not just debt, but it increases the denominator growth as well. More work out. Of these non-performing assets will have, must take place. And the conditions for that will have to be put in place by right policies and authorities. And the negative effect on growth was exacerbated by the fact that consolidation in some countries was implemented mainly through tax rises rather than current spending cuts. Αυτές ήταν απόσπασμα των δηλώσεων χθες από συνέδριο στις Βρυξέλλες, του κ. Μοσχοβησή, του κ. Τσακαλώτο, με τα άψογα αγγλικά του. Πραγματικά αυτό λέγαμε εδώ με τους καλεσμένους. Δεν μπορείς να με το σχολιάσεις. Είναι τόσο. Πραγματικά, ακόμα και ο τονισμός είναι απολαμβάνεις να τον ακούς. Τώρα μην με ρωτήσεις αν ο πρωθυπουργός χώρας μιλάει το ίδιο αγγλικά. Έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έχει βελτιωθεί. Όχι, τώρα μην γελάτε. Όχι, έχει βελτιωθεί. Εγώ εντάξει, έτσι κι αλλιώς λένε ότι δεν μπορώ να πω κάτι κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει βελτιωθεί. Το λέω γιατί γελώντας. Όχι, εντάξει, έχει βελτιωθεί. Κάνει εντατικά μαθήματα ο πρωθυπουργός, μάλλον γιατί τον ακούω τελευταία ότι μιλάει καλύτερα. Τον κύριο Τσακαλώτο δεν νομίζω να τον φτάσει ποτέ. Και κάποιο που δεν έχει πραγματικά ως. Να έχει ζήσει, να έχει μιλήσει μητρικά, ας πούμε, έτσι, αγγλικά, δεν νομίζω έτσι. Να μπορείς να το. Να το φτάσει. Και ο κύριος Κουλιαράκη μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Ναι, γεγονός. Λοιπόν, Γιάννη. Βέβαια, είναι κακό να μένουμε στο αν μιλάει καλά αγγλικά ο κ. Σακαλώτος. Οι υπουργοί οικονομικών, γιατί τα ίδια λέγαμε, επειδή είχαμε συνηθίσει να έχουμε υπουργούς που δεν μιλούσαν τόσο καλά τις ξένες γλώσσες. Τώρα θες να σου θυμίσω τι έγινε με τον κύριο Τσίπρα όταν πήγε τον νέο πρωθυπουργό εκεί στο κλείδο, στο Δήμα Κλείδων και έγινε ολόκληρο. Θυμόμαστε θέμα. ότι είχαμε και πρωθυπουργό που μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και μέναμε σε αυτό λέμε τι ωραία που. Και ο κ. Μητσοτάκης μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Το θέμα όμως και γαλλικά επίσης άψογα ο κ. Μητσοτάκης. Να κάνουν καλά αυτό που πρέπει. Αυτό που θα κρατήσω από τον κύριο Τσακαλώτο είναι ότι έχει συλλάβει και το ζει, γιατί είναι και κοσμοπολίτης, γνωρίζει την παγκοσμιοποίηση, αναφέρεται στους εταίρους για την παγκοσμιοποίηση και τοποθετείται πολύ σωστά. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να το συζητάει και
και στους Έλληνες συναδέλφους του, αλλά και στους Έλληνες πολίτες. Πάντως ήταν καταληκτικός ο ρόλος του κ. Τσακαλώτου σε αυτή τη διαπραγμάτευση και στο πώς πέτυχε να κλείσει αξιολόγηση. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Νομίζω ότι το πάνε και συνάδελφοί του. Το Όσκαρ θα το πάρει ο κ. Τσακαλώτος με τον Υφυπουργό Οικονομικών. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι αυτοί που ήταν. Θα πω όμως, και εντάξει, δεν ξέρω αν θα συμφωνείτε μαζί μου, ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τα ταξίδια του. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Είχε κάνει και ένα κύκλο και τα επαφών, αλλά και τηλεφωνικό συνομολόγιο διαρκώς. Και αυτό δεν μπορεί να το αναγνωρίσουμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι το είπα και ξανά, ότι παίρνει ένα ρόλο και αναλαμβάνει. Παίρνει μπροστά σε όταν είναι διαπραγμάτευση. Αυτό δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ότι πραγματικά είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και τώρα φεύγει πάλι. Έχει ένα νέο γύρο ταξιδιών που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάει και στην Κίνα, που και εκεί είναι σημαντικό. Και νομίζω πρέπει, ναι, τελείωσε. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όπως και ο Μητσοτάκης έχει βγει, έχει κάνει συναντήσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυτοί που εμπλέκονται στις συζητήσεις να ξέρουν γιατί μιλάμε. Να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Και αυτή την περίοδο το είδαμε αυτό και αυτό που τιμά ιδιαίτερα τον κύριο Τσακαλώτο, κάτι που δεν το είχαν οι προηγούμενοι Υπουργοί Οικονομικών, είναι ότι όταν έφευγε από εδώ και συζητούσε με τον Πρωθυπουργό, πήγαινε εκεί πιστό στην αποστολή του. Και όταν του έλεγαν από εκεί κάτι να μεταφέρει στην Ελλάδα και να συζητήσει, δεν έμπαινε στο αεροπλάνο και από τα σκαλιά να λέει και να αμφισβητεί τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι, πιστεύω, το πιο σημαντικό. Αυτό το εκτίμησαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξένοι, το κύριο Μοσχοβησί. Το εκτίμησε ο κύριος Σόιμπλε, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αξιοπιστία της χώρας μας σε όποια συζήτηση δεν υπήρχε. Αυτό το βλέπαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο κύριος Ντράγκη για τους φόρους. Ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα της χώρας, το αυτογκόλ, μπορεί να έρθει από τους φόρους. Και πώς να μην μπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν στους φόρους. Δεν έχει σημασία να κατοχυρώνουμε το χρέος στους πολίτες, να κατοχυρώνουμε ό,τι χρωστάνε, να τους μοιράζουμε φόρους, όταν δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα. Και πιστεύω ότι το καμπανάκι για την κυβέρνηση θα είναι ότι αν αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα λίγο αμαλία σε αυτό, έτσι, βεβαίως. Έτσι και αλλιώς λόγω και ιδιότητας, ας πούμε, το παρακολουθώ περισσότερο, το πολιτικό κομμάτι και σε αυτό πάνω που είπες, δηλαδή τον ρόλο του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά στη διαπραγμάτευση. Όντως, στο κομμάτι της πολιτικής διαχείρισης της διαπραγμάτευσης έπαιξε το καθοριστικό. Είμαστε. Εγώ θα προσέθετα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Και αυτός έκανε τηλεφωνήματα, τέλος πάντων, κυρίως στο κομμάτι που αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης, στην ανάκτηση της αξιοπιστίας, στο να κερδίσουμε κομμάτι της χαμένης εμπιστοσύνης των ξένων η χώρα. Έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Από εκεί και ύστερα ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σουλιαράκης σε τεχνικό επίπεδο. Και κυρίως αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε ήταν το πόσο ρεαλιστικά μπορούσε και αντιμετώπιζε το κάθε κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή και έτσι όπως το χειρίστηκε, νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να πάνε να κυλήσουν όλα ομαλά και να έχουμε αυτό. Επίσης, και ο κύριος Κουλιαράκης, αυτό σου είπα. Αυτό ήταν πραγματικά. Ήταν ένα καταπληκτικό δίδυμο και κυρίως από τη στιγμή που ήρθε να διαδεχτεί μια κατάσταση πολύ ανήσυχη. Πολύ, σου προκαλούσε ανησυχία το προηγούμενο. Σωστά. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μια αντελή, γιατί έχουμε την Ειρήνη Γεωργιλέα εκ νέου στην αίθουσα σύνταξης, γιατί ξεκινάει το Euro σήμερα. Ξεκινάει το Euro. Δεν ξέρω, πολλά με ρωτήσει τώρα. Εγώ δεν το. Αυτό θα τα πει εσύ. Όμως επειδή είναι μεγάλο αθλητικό γεγονός, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Οι άντρες ξέρουν περισσότερα και από τις δυο μας. Το λέω με σιγουριά. Εντάξει, εγώ είμαι με την Ισπανία. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ξεκινάει σήμερα, ανοίγει η αυλαία της μεγάλης γιορτής του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ναι, φυσικά η οικοδέσποινα Γαλλία υποδέχεται τη Ρουμανία. Να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό γίνεται σε μια ατμόσφαιρα όχι και τόσο καλή για τη Γαλλία. Ναι. Και αυτό έχει σημασία, διότι είχαμε τις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, κινητοποίησης διαρκείας για την εργασιακή μεταρρύθμιση από τα συνδικάτα. Έχουμε απεργίες στις μεταφόρες και στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Βέβαια, ο Φρασουά Ολά έχει πει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διεξαχθεί ομαλά όλη αυτή η διοργάνωση. Και μην ξεχνάμε το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά
του Παρισιού και φυσικά για αυτούς τους λόγους και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι για νέο χτύπημα, υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην Γαλλία έχουν φτάσει μάλιστα και κλιμάκια αστυνομικών από άλλες χώρες που λαμβάνουν μέρος στο Euro. Να πω ενδεικτικά ότι τουλάχιστον 180 είναι αστυνομικοί από 23 χώρες και επιτηρούν φυσικά και τους χώρους, αλλά και όπου θα βρεθούν οι φίλαθλοι των ομάδων. Να πω και ένα ιστορικό στοιχείο, μου το είπε φυσικά άντρας που βλέπει τον Ελληνικό. Το 1984 είχε ξαναγίνει στην Γαλλία το Euro και τότε το είχε κατακτήσει κιόλας. Οπότε τώρα η γκολ Μασάκη έβαλε στοίχημα ότι. Ναι, η Ισπανία ήταν ο τελικός. Ναι, ίσως να μπορέσουν να τα καταφέρουν για άλλη μια χρονιά. Ναι, ελπίζω. Εντάξει, εγώ είμαι με το άλλο εδώ πέρα, αλλά ελπίζω. Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία, τελικός 2-0 η Γαλλία. Ορίστε. Ευτυχώς που έχουμε τον κορονοϊό εδώ πέρα και μα δίνει τη ζήτηση. Γιατί είμαστε λίγο ειρήνη. Θα λέγαμε όμω, αρχίζει λοιπόν, ξεκινάει η μεγάλη γύρω του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι οι πίτσε μπήρε και όλα αυτά το βράδυ. Για 4 εβδομάδες τουλάχιστον θα του χάσουμε. Του άντρε θα βλέπουν ανελειπώ οποιονδήποτε. Τώρα αυτό το θεωρείς εσύ κακό. Θεωρείς κακό εσύ αυτό. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, άσε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Άσε, Ειρήνη, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο έχει και περισσότερες ομάδες. Είναι 24, έτσι. Τι είναι εδώ τώρα. Εντάξει, θα τον φέρουν να κάνει ανάλυση για τον κορονοϊό και του Euro. Για πες μας, Ειρήνη, μου συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε στην Αμερική. Εδώ πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Μοχάμεντ Άλι. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών την περασμένη Παρασκευή. Έχουμε απευθείας πλάνα από το BBC. Να πω τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η νεκρόσιμη πομπή η οποία περνάει μπροστά από διάφορα μέρη σταθμού στη ζωή του Μοχάμεντ Άλι. Και πέρασε από τη γειτονιά του που πέρασε την παιδική του ηλικία, από το κέντρο Αφροαμερικανικής κληρονομιάς και από τη λεωφόρο Μοχάμεντ Άλι. Να πω ότι χιλιάδες άτομα και ίσως τα φαίνονται και στα πλάνα, τουλάχιστον στα προηγούμενα υπήρχαν, είχαν παραταχθεί κατά μήκους της πορείας από όπου περνούσε το αυτοκίνητο και έριχναν λουλούδια πάνω στην νεκροφόρα. Εδώ έχουμε άλλο ένα στοιχείο και θα μιλήσουμε πάλι για τον Ερντογάν, διότι έφυγε πριν καν γίνει η κηδεία. Γιατί ο κ. Ερντογάν έχει ξεφύγει τελευταία και θέλει να πάει να εκφωνήσει ένα υπηκίδιο, έτσι δεν είναι? Οι πληροφορίες λένε ότι τσαντίστηκε ο Ερντογάν, να το πω πολύ απλά. Τελευταία λίγο έχει λιγάκι, νομίζω ότι δεν είναι στα καλύτερα του. Αν και είναι πανίσχυρο στη χώρα του και γενικώς θα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες, αλλά δεν τους βγαίνει πάλι. Τα διεθνή μέσα λένε ότι δεν του άρεσαν όλα όσα έγιναν στην αγρυπνία που έγινε για τον Μοχάμεντ Άλι, διότι ήθελε ο Ερντογάν να διαβάσει στίχους από το Κοράν, ήθελε επίσης να αφήσει πάνω στο φέρετρο ένα κομμάτι μαύρου φάσματος με στίχους από το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων, αλλά δεν του επετράψαν όλα αυτά και αυτό εξόργησε τον Ερντογάν και γι' αυτό το λόγο δεν θα βρεθεί στην κηδεία. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε στα διεθνή και μέσα. Και να πω ότι σήμα το State Department ξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί το διαβάζεται στο Κοράνι στην Αγία Σοφιά κατά την περίοδο του Ραμαζανίου. Είπε ότι για όλο τον κόσμο να σεβαστεί, να σεβαστεί η Τουρκία το πολιτιστικό, την πολιτιστική κληρονομιά της Αγίας Σοφιάς. Τι συμβολίζει η Αγία Σοφιά. Ακόμη μια φορά οι Αμερικανοί κούνησαν το δάχτυλο στον Τούρκο, έτσι, στον Σουλτάνο και στον Πανίσχυρο, που ήταν καγέτη της γειτονικής χώρας. Είναι και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε και μια κόντρα ανάμεσα στη φρουρά, την προσωπική φρουρά του Ερντογάν και στις μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Τα είπαμε, έχει ανοίξει με το με την Ρωσία, με την Αμερική, δεν έχει αφήσει κανένα, με την Ευρώπη, με όλους ο κ. Ερντογάν, να δούμε πώς θα του βγει. Ευχαριστώ πολύ την Γεωργία Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Και το ότι διεκδικεί τον. Φαίνεται δηλαδή και από αυτή τη στάση του ο κύριος Ερντογάν ότι διεκδικεί ηγετικό ρόλο για την Τουρκία στον κόσμο, στο μουσουλμανικό κόσμο. Έτσι. Είναι σαφές. Και φάνηκε νομίζω και από τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν συμβολισμό όπως αυτή την κηδεία του Μοχάμεντ Άλι. Με την Αγία Σοφιά δεν είναι τρομερό αυτό. 100%. Ναι. Έτσι, σε διεθνές επίπεδο αντιδράσει αυτό το κομμάτι. Ότι διαβάζεται κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου βεβαίως το Κοράνι. Είναι ένα σύμβολο του χριστιανισμού. Δεν είναι η Άγια Σοφιά, αν μη τι άλλο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί, το State Department, βγήκε και επέκρινε τη στάση του. Αυτό είναι αλήθεια. Βλέπουμε μια ματαιοδοξία να θέλει να βάλει ο κύριος Ερντογάν την Τουρκία συνομιλητή με τις ηγέτιδες δυνάμεις της παγκόσμιας. Δεν ξέρεις οικονομικά. Μπορεί τώρα η τουρκική οικονομία, την ξέρεις πώς βγαίνει. Καταφέρνει όμως αυτή τη στιγμή, εκμεταλλευόμενος την συγκυρία και αυτά που συμβαίνουν γεωπολιτικά στην περιοχή, το τι γίνεται με τους Ρώσους, να θέλει να φανεί. Καταφέρνει μόνο και μόνο ότι ασχολούνται μαζί του
ακόμα και με το να του λένε να μην του αρέσει επιτρέψει. Αυτό λες, βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά βάζει να συζητάνε για την Τουρκία. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα για το Γιάννη, ας ελπίσουμε να μην κερδίζουν πάντα στο τέλος οι Γερμανοί. Όχι. Γιατί σε παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν, και αυτό. Ναι, υπάρχει. Εντάξει. Εγώ απλώς λέω ότι όχι, μακάρι αν και είναι να κερδίσει η Γερμανία, κερδίσουν. Αλλά λέγω, δεν νομίζω ότι καλύτερα. Πάρει όλα. Πάντως, αν έχουμε περιθώριο λίγο στον Ερντογάν και πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως πολιτεύεται κυρίως στο κομμάτι της διπλωματίας η Άγκυρα, έχουμε να κερδίσουμε ωφέλη εμείς. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούν να το βλέπουν όλοι. Να διεκδικεί η Τουρκία πλέον λόγω Ερντογάν, επειδή ο Ερντογάν έχει μεγάλη επίβολα σχέδια, να διεκδικεί ρόλο παγκόσμιας δύναμης και όχι πια μιας περιφερειακής δύναμης σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι που είμαστε κι εμείς, αυτό της Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Αλλά αυτό νομίζω ότι από αυτό το σημείο αρχίζουμε και κερδίζουμε πράγματα. Δεν είναι αρεστός ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα ο Ερντογάν σε πολλές. Εγώ νομίζω και από την πλευρά των Αμερικανών πλέον και υπάρχει. Εδώ και στη Γερμανία υπάρχει. Και με το πώς αποκαθήλωσε το Νταβούτογλου ουσιαστικά που είχε βρει ένα modus operandi με τους Ευρωπαίους. Φαίνονται, βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σωστά. Λοιπόν, Γιάννη, γιατί είναι κορονοϊό το λέω, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και αν θες να απαντήσεις. Γιατί όλο αυτό, γιατί είναι πολιτικό το σχόλιο. Μαθαίνω και γενικώς, εγώ δεν ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ τόσο πολύ όσο εσύ, όμως διάφορα ακούγονται ότι υπάρχει μια γκρίνια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ιδίως από μια συγκεκριμένη πτέρυγα που κρίνει την στάση και την στρατηγική που ακολούθησε ο νέος πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλο αυτό το διάστημα, ότι δεν του βγήκε η ρητορική. Δεν του βγήκε γιατί ο κύριος Τσίπρας έκλεισε την αξιολόγηση, πήρε τη δόση, πήρε το θέμα του χρέους, τον δικό χάρτη. Ότι ήταν λάθος ότι υποστήριξε η Δημοκρατία ότι το χρέος ήταν βιώσιμο μέχρι το 2015 και μετά έγινε μη βιώσιμο, γιατί όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ουσιαστικά διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό και τον κατέριψαν αυτό το μύθο. Ότι βγήκε ο Κίκας Χαρδούβελης και κατέριψε και το μύθο στο success story τη περίφημη τη κυβέρνηση Σαμαρά. Όταν λέω κάτι από εδώ πέρα, κάποιοι δεν με ακούγατε. Να που βγήκε ο Κίκας Χαρδούβελης, που ήταν υπουργό οικονομικό σε εκείνη την κυβέρνηση. Και τώρα του βγήκε και μπροστά ο κ. Τσίπρας στο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και του εκλογικού νόμου. Και πια τι άλλα όπλα έχει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έβγαλε διάφορες ανακοινώσεις για τέσσερα πρόσωπα του κ. Τσίπρα και άλλα και άλλα. Όμως υπάρχει γενικότερα μία δυσαρέσκεια για τον τρόπο που έχει χειριστεί μέχρι στιγμής ο κ. Μητσοτάκης το επικοινωνικό κομμάτι. Και αυτό που αναρωτιέται, τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Κοίταξε, το ότι ως ένα σημείο υπήρχε γκρίνια και εγώ θα το διεύρυνα. Δεν θα έλεγα μόνο ότι είναι. Ξέρω εγώ, από τη Σαμαρική πτέρυγα, ξέρω εγώ, οι παλιοί Καραμαλικοί, αν έχουν θέμα με το πώς πολιτεύεται ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έλεγα ότι ακόμα διαφορετικές απόψεις υπήρχαν και σε πιο κοντινούς του βουλευτές, στελέχη κτλ. Δηλαδή, κάποιοι το επισήμαναν. Ιδίως το κομμάτι, για παράδειγμα, της αποχώρησης από την Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα των offshore, όταν έγινε μια πολύ κλειστή σύσκεψη και πέρασε ουσιαστικά μια εισήγηση η οποία δεν άνοικε και σε πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μια φθορά, κάποιες ροχμές, κάπως έτσι δεν θα του δίνα μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερη σημασία στο γενικό να του κ. Μητσοτάκη, γιατί είναι ένας φρέσκος αρχηγός, όπως και να το κάνουμε. Βεβαίως, φρέσκο πρόσωπο, νέο πρόσωπο. Πολλοί παρατηρούν και παρακολουθώντας έτσι κι αλλιώς τις δημοσκοπήσεις που συχνά πυκνά βγαίνουν, ότι δεν εισπράττει αυτά που ανέμεναν από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι επειδή περνάει ακριβώς δύσκολα μέτρα. Και αυτό το επισημαίνουν. Και σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι, κυρίως το οικονομικό και το πώς. Αν θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο κάποιες πρωτοβουλίες και ίσως να συμμετάσχει σε μια γενικότερη έτσι αισιοδοξία λόγω πραγμάτων που πέτυχε η συγκεκριμένη κυβέρνηση, και αυτό επίσης κάποιοι το επισημαίνουν. Μάλιστα. Τώρα το θέμα είναι το από εδώ και στο εξής, που νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι γιατί νομίζω έτσι θα έχουμε μια
μικρή χαλάρωση τέλος πάντων αυτούς. Θα πάει του λαού, ε. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι θα σηκώσει πάλι τόνους, δηλαδή αυτές είναι οι εισηγήσεις που δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Να κατά να ανεβάσει πάλι τόνους μετά από το καλοκαίρι. Μάλιστα. Σε αυτό σημείο, το πρώτο μέρος εκπομπής πολιτική οικονομία έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, οικονομολόγο. Θα είναι μαζί μας πάλι την Τρίτη. Ευχαριστώ, Γιάννη. Βεβαίως, τον Γιάννη τον Κοροναίο, διευθυντή του Ιστορικού Περιοδικού Επίκαιρα, με ένα πολύ ευχαριστώ και αξιόπιστο. Θα πάμε σε ρυθμίσεις και έχουμε την τιμή στο επόμενο μέρος να έχουμε μαζί μας εδώ το Φώτη τον Κουβέλη. Θα μιλήσουμε για όλους και για όλα και πώς βλέπει αυτός πλέον να διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Διαφημίσεις και εδώ μαζί σας μετά κοντά μας, Φώτης ο Κουβέλης. Μάλιστα. Επανήλθαμε εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία και είναι η τιμή μας που έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, ζωντανά, τον Φώτη τον Κουβέλη. Πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Κάτα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει, γιατί γνωρίζω ότι συνήθως ήμουν εκεί δίπλα στη θέση όταν ερχόσασταν, στο Βασίλειο Νταλαμάκα και είναι εξαιρετικά. Για μένα είναι τιμή, εξαιρετική τιμή το ότι όταν σας πήρα αμέσως ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μου. Να είστε καλά. Εντάξει, γιατί ξέρετε και εμείς είναι οι πιο νέοι σε ηλικία. Έχουμε περάσει από 40 κύματα για να κάνουμε συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν μια οντότητα και μια παρουσία στα πολιτικά δρόμενα της χώρας όπως είστε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου, κύριε Κουβέλη. Λοιπόν, έκλεισε η αξιολόγηση. Πήραμε επιδόση. Τώρα θα το πω και θέλω να μου πείτε. Παρ' όλα αυτά τα καταστροφολογικά σενάρια που ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι δεν θα κλείσει, θα πάρουμε τη δόση, να τον Brexit και όλα αυτά, έκλεισε. Και τώρα η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει σε μια άλλη εποχή. Μπορούν αυτές οι τελευταίες εξελίξεις να οδηγήσουν τη χώρα σε μια ανάκαμψη, κύριε Κουβέλη? Κοιτάξτε, υπό προϋποθέσεις, ναι. Με την έννοια ότι η αξιολόγηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το ποσό που θα εκταμιευθεί, τα 10,5 δισεκατομμύρια, βέβαια ένα μεγάλο ποσό θα πάει στην εξυπηρέτηση του χρέους, αλλά ένα άλλο μέρος θα διατεθεί για την αποπληρωμή οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτά είναι δυνατόν να αναθερμάνουν την αγορά. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, κυρία Κάτζου. Εκείνο που χρειάζεται είναι ταχύτατα να κινηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία με συγκεκριμένους στόχους, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και βέβαια μία ανάπτυξη με δίκαιο χαρακτήρα, έτσι ώστε το όποιο προϊόν παράγεται από την αναπτυξιακή διαδικασία να μπορεί να διαχέεται στους αρμούς της οικονομίας και βέβαια οι επικαρποτές να είναι πολλοί και όχι ολίγοι. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι και στην περίοδο που την χώρα κυβερνούσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, αλλά και του Κώστα Σιμίτη, οι ρυθμοί ανάπτυξης είχαν φτάσει το 4,8, υψηλότατη ρυθμή. Λυγιώδης ρυθμή, αν να βάλουμε τέτοια. Υψηλότερη στην Ευρώπη. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι ποιος καρπώθηκε το αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής αναπτυξιακής διαδικασίας. Και βεβαίως η κυβέρνηση έχει τώρα ακέραιη την ευθύνη και την υποχρέωση την αναπτυξιακή διαδικασία να την προωθήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση και επιμένω. Με συγκεκριμένες στοχεύσεις και προτεραιότητες. Ναι. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, κύριε Κουβέλη? Κοιτάξτε, από το νομοσχέδιο φαίνεται αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί ως διαδικασία στο Κοινοβούλιο τις προσεχείς ημέρες, ότι οι προτεραιότητες αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις λίγο μεγαλύτερες και βεβαίως εκείνο το οποίο πρέπει να προσεχθεί είναι η αναπτυξιακή διαδικασία να συνδυαστεί και με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει εξαιρετικά. Με το δεδομένο ότι η χώρα μας έχει μια δυνάμει, αξιόλογη, πρωτογενή παραγωγή, βεβαίως με έναν εξυγχρονισμό που πρέπει να γίνει, με καινοτόμα προϊόντα και κυρίως με μια διαδικτύωση μέσα στην ελληνική και όχι μόνον, αλλά και στην ευρωπαϊκή, γιατί όχι και στην παγκόσμια αγορά. Και υπάρχει και το πακέτο Juncker, και αυτό το θέλει όμως προγράμματα, θέλει διαδικασίες επιτάχυνσης. Και ΕΣΠΑ που τρέχουν. Το ΕΣΠΑ η χώρα το έχει τυπικά απορροφήσει, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δρομολογηθεί η υλοποίηση και η εφαρμογή του ΕΣΠΑ. Έτσι θα μπορέσουμε να ελπίσουμε ως χώρα ότι είναι δυνατόν να μειωθεί η ανεργία. Βεβαίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έχουμε μία μείωση της τάξης του 1,5% περίπου 2%. Είναι κάτι και αυτό, κύριε. Δεν είναι κάτι, αλλά κοιτάξτε, εξακολουθεί να είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Η ανεργία των γυναικών ξεπερνάει το 20,8% και η ανεργία των νέων ανδρών και νέων γυναικών, δηλαδή στην κρίσιμη και πολύ σημαντική ηλικία μέχρι τα 35,
ξεπερνάει το 50,2% κυρία Κάτζου. Η ανεργία δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα χαρακτηριστικό, είναι και στις άλλες χώρες του Νότου. Και στην Ισπανία είναι υψηλή, και στη Γαλλία αρχίζει και ανεβαίνει. Στην Ιταλία θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα και με ισχυρές οικονομίες που δεν είναι στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα, ότι υπάρχει ένα κύμα ανεργίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που ενισχύεται, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι δέσμια και προφανέστατα περισσότερο δέσμιες είναι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου από το δόγμα της πολιτικής της ύφεσης και της λιτότητας. Είναι το δόγμα της λεγόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. Το γερμανικό μοντέλο. Το γερμανικό μοντέλο, αυτό που λειτουργήσε ως ασφυκτικός κορσές, ιδιαίτερα για τις οικονομίες του Νότου. Και βέβαια η Ελλάδα έχει, η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά, το προνόμιο να έχει δεχθεί προγράμματα, μιλάμε για τα τρία μνημόνια, έτσι, που δεν έχουν δεχθεί τέτοια μνημόνια άλλες χώρες. Ο κ. Σόιμπλε βγήκε και είπε ο Υπουργός Οικονομικών δεν θα εφάρμοζε της Γερμανίας, δεν θα εφάρμοζε ποτέ στη χώρα τα μέτρα που έχουν προνοηθεί στην Ελλάδα. Και πέραν αυτό έχετε απόλυτα δίκιο για την επισήμανση που κάνετε. Εγώ να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα. Οι δανειστές μας, οι εταίροι, από το 2012-2013 συνομολογούσαν και δέχονταν ότι υπάρχει το λεγόμενο σφάλμα. Ναι. Έχουν και το Διεθνές Νομισματικό και το Ταμείο έχει παραδεχθεί με το λάθος πολλαπλασιαστή. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Και το ζήτημα είναι όταν διαπιστώνεται αυτό το λάθος, γιατί δεν διορθώνεται. Η χώρα μας λειτουργήσε ως πειραματόζωο και πρέπει να σας πω ότι ανεξάρτητα από τις διαδικασίες που πρέπει να ξεκινήσουν και είναι δυνατόν να φύγουμε από το τούνελ και να οδεύσουμε ως χώρα σε μια πορεία εξόδου από την κρίση, πρέπει να πω και κάτι άλλο. Είναι συγκλονιστική η αριθμή που καταγράφονται στην τελευταία δημοσκόπηση μεγάλου αμερικανικού οίκου για τον ευρωσκεπτικισμό ο οποίος υπάρχει. Θα σας ρωτούσα κύριε Κουβέλη. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ο ευρωσκεπτικισμός σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση και μάλιστα θα έλεγα ενός αντικειμενικού δημοσκοπικού οίκου της Αμερικής φτάνει το 72% και 75%. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εκτιμώ ότι μάλλον θα κυριαρχήσει το ναι και όχι το Brexit. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι η Αγγλία έχει μοιρασμένη την κοινωνία αναφορικά με το μένει ή δεν μένει. Στη Γαλλία παραλάβει η κυρία Λεπέν. Στη Γαλλία, λέω, παραλάβει η κυρία Λεπέν. Στην Αυστρία παραλίγο να έχουμε... Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στην Αυστρία το ακροδεξιό κόμμα ήδη έχει προσφύγει και στα δικαστήρια αμφισβητώντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Άλλωστε η διαφορά ήταν εξαιρετικά μικρή, δείχνει μια άνοδο των ακροδεξιών βαθύτατα συντηρητικών δυνάμεων. Δείτε για παράδειγμα τι αντιμετωπίζει ο Ρέντσι αυτή την ώρα στην Ιταλία. Είναι πολύ πιθανό να χάσει την δημαρχία της Ρώμης ή και άλλων μεγάλων πόλεων. Αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα. Δείχνουν ότι ακριβώς οι πολιτικές που ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια, οι Ευρωπαίοι, κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες και κυρίως οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, γιατί εντάξει, το δίδυμο αυτό και κυρίως οι Γερμανίες, ήταν αποτυχημένες, ότι ο λαός πια δεν εμπιστεύεται τους Ευρωπαίους πολιτικούς. Αυτό δείχνει όλο αυτό η άνοδος των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων και των ακροδεξιών κομμάτων. Κοιτάξτε, και εδώ στη χώρα μας, βέβαια. Κανένας πολιτικός ηγέτης δεν είναι καλός ή κακός με πρωτογενή αξιολόγηση. Ένας πολιτικός ηγέτης είναι καλός ή κακός αναφορικά με το ποια πολιτική ασκεί και ποια είναι τα αποτελέσματα. Όταν αυτή την ώρα στη Γαλλία σημειώνονται αυτά τα οποία είναι γνωστά, αμφισβητούνται εργασιακά δικαιώματα, αμφισβητούνται και αποσαρθρώνονται οι εργασιακές σχέσεις, επόμενο είναι όσο καλός και αν είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κύριος Ολάντ, να αμφισβητείται και να μετράει τα ποσοστά της δημοφιλίας του κάτω από το διψήφιο, κάτω από το 20%. Διψήφιο μεν, αλλά κάτω από το 20%. Μάλιστα. Λοιπόν, και να προσθέσω ναι, και κάτι άλλο. Βεβαίως, και συγγνώμη που σας διέκοψα. Αναφορικά με την διαπίστωση που κάνουμε σε σχέση με τον ευρωσκεπτικισμό, την άνοδο των ακροδεξιών σχημάτων, πρέπει να σημειώσουμε, κυρία Κάτζου, ότι εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, εάν δεν απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα της ύφεσης και της λιτότητας, δηλαδή της ανεργίας. Να πάει σε μια αναπτυξιακή πολιτική δηλαδή, σε αναπτυξιακές πολιτικές. Και αλλάζοντας, εάν θέλετε, και τους συσχετισμούς, των επιλογών συσχετισμούς. Εδώ όταν έχει κανείς στην Ελλάδα αυτά τα ποσοστά ανεργίας στο 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το μέτρο που κρίνει τα πράγματα είναι η ανεργία που ο καθένας έχει στο σπίτι του.
Αυτό σταθμίζει και την πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων. Και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Γαλλία. Πολύ σωστά το βάζετε, ότι ουσιαστικά είναι ένας, σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένας άνεργος σίγουρα. Ένας θα ήταν ευτύχημα. Θα ήταν περισσότεροι και περισσότεροι. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόσμος είναι και δυσαρεστημένος και από, τα πολιτικά, από τον πολιτικό καθεστώς και από τα κόμματα γενικότερα. Έτσι. Εγώ βλέπω και μετά η Ευρώπη αυτή την ώρα έχει υποχρέωση να αλλάξει ρότα, να αλλάξει πορεία. Και με το πρόσθετο δεδομένο ότι έχει αυτή την ώρα προσθεθεί και το τεράστιο ζήτημα που λέγεται προσφυγικό. Σας έκανα ερώτηση. Προσφυγικό. Που δεν, πάλι δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά οι Ευρωπαίοι. Με μια Τουρκία να διαρκώς το τελευταίο διάστημα να απειλεί ότι με διάφορα βάζοντας θέτει ζητήματα, κυρίως Βίτη, Βίζα και όλα αυτά, ότι θα θετήσει τη συμφωνία, δεν θα την εφαρμόσει. Τη δια στιγμή βλέπουμε ότι η Γερμανία αλλάζει στάση απέναντι στην Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν όμως επιμένει να ρίχνει τα βέλη του προς τους Ευρωπαίους. Τι μπορεί να βγάλει αυτή η κόντρα και τελικά μήπως ευθύνονται οι ίδιοι Ευρωπαίοι που καταρχήν χάιδεψαν τα αυτιά του κ. Ερντογάν, που είναι πανίσχυρο στη χώρα του, και τώρα ξαφνικά βλέποντας ότι ο κ. Ερντογάν δεν θα έκανε ποτέ αυτά που έλεγε, τα παίρνουν πίσω. Ποιο είναι τα θύματα, το θύμα πάλι είναι η Ιταλία, είναι η Ελλάδα, γιατί εκείνε δέχονται το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα όταν μιλάμε για το προσφυγικό που πρέπει να δούμε. Το ένα ζήτημα κεδρά το με τις ευκαιρίες από εκείνο που επισημάνατε αναφορικά με την προηγούμενη στάση των Γερμανών. Οι Γερμανοί αντιμετώπιζαν στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής την Τουρκία ως την μεγάλη αγορά των 80, 90 ή και 100 εκατομμυρίων. Και δεν έβλεπαν εκείνο το οποίο ο Ερντογάν προσπαθούσε να κάνει. Τι προσπαθούσε να κάνει ο Ερντογάν? Την ώρα που μιλούσε για την ανάγκη της ευρωπαϊκής προβολής της χώρας του, την ίδια ώρα είχε μετακινήσει τον άξονα της πολιτικής του προκειμένου να συμπεριφερθεί ως ηγεμονική περιφερειακή δύναμη. Αλλάζει πράγματι, μετατοπίζεται τώρα ο άξονας της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Τουρκία. Mm-hmm. Η Τουρκία φοβάμαι και εύχομαι να μην γίνει. Είναι δυνατόν να σπάσει και τη συμφωνία για τους πρόσφυγες. Κοιτάξτε, αυτή την ώρα η Τουρκία, ο Ερντογάν, δέχεται πιέσεις από πάρα πολλές πλευρές. Έχει το Κουρδικό, έχει το Κομπανί, έχει τις εχθρικές σχέσεις με τη Συρία. Έχει την πίεση των Ρώσων και αντιλαμβάνεται. Και των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Άσια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν και αυτές διαφοροποιηθεί και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατό να κάνει και ενέργειες αδικαιολόγητες και μία από αυτές να είναι η ανέρεση, το σπάσιμο της συμφωνίας για τους πρόσφυγες. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα δικά μας. Θέλω, θα σας έκανα μια ερώτηση την είχα έτσι έτοιμη, αλλά δεν θέλω, γιατί διαβάζω από το πρωί διάφορα. Ξέρετε, παίζει πολύ το όνομά σας σε όλο το κομμάτι του αν γίνει μια διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος. Κοιτάξτε, ας το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά. Ναι, εγώ θέλω, επειδή διαβάζω, και δεν θα σας κάνω συγκεκριμένη ερώτηση, επειδή είστε μια πολιτική προσωπικότητα που έχετε χρόνο, τη μεγάλη διαδρομή, και το όνομά σας πουλάει. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δυστυχώς αυτό βλέπω διαβάζοντας διάφορα. Τελικά. Τι θα μας πείτε, δηλαδή, εγώ δεν θα σας πω να σας κάνει μια πρόταση ο κύριος Τσίπρας να την δεχτείτε, μα τώρα τι να σας ρωτήσω. Αλλά από το πρωί διαβάζω διάφορα. Έχετε να μας απαντήσετε κάτι, ότι. Κοιτάξτε, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν σας κάνω άλλη ερώτηση. Εκείνο το οποίο υποστηρίζω είναι ότι πρέπει να επιτύχει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και όχι ως αυτό σκοπό επιτυχίας της κυβέρνησης, αλλά σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα αυτής της προσδοκόμενης και διεκδικούμενης επιτυχίας για τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας. Και να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και να υπάρξει η προοδευτική πορεία. Αυτό υποστηρίζω. Χωρίς αυτό να αναιρεί και να εμποδίζει την οποιαδήποτε κριτική μου, τις οποιασδήποτε επιφυλάξεις μου, για αριθμίες, για παραλήψεις, για πράξεις. Αλλά το ζητούμενο είναι να επιτύχει η προοδευτική διακυβέρνηση, προκειμένου αυτός ο ημιθανής πλέον ελληνικός λαός να μπορέσει να σηκωθεί όρθιος. Μάλιστα. Διότι 6 χρόνια, κυρία Κάντζου, οικονομικής κρίσης, αντιλαμβάνεστε ότι έχει διαλυθεί, έχει τεμαχιστεί η ελληνική κοινωνία. Και ο κοινωνικός ιστός επίσης. Η μεσαία τάξη ουσιαστικά έχει καταβαραθρωθεί. Και υπάρχει βέβαια, κοιτάξτε, ακόμη υπάρχει το 25% του ελληνικού λαού, το οποίο μέσα στην διάρκεια της κρίσης επλούτησε και βελτίωσε την οικονομική του κατάσταση. Σας λέω χαρακτηριστικά και δεν είναι δικά μου τα στοιχεία, δεν είναι δικά σας τα στοιχεία, είναι στοιχεία της Ελστάτ. Το 1% του ελληνικού λαού
κατέχει το 54% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Εάν βάλει κανείς τον πληθυσμό της χώρας και το αντιστοιχίσει με το 1%, θα διαπιστώσει ότι είναι ένας πολύ μικρός αριθμός Ελλήνων πολιτών, κάποιες οικογένειες που έχουν γίνει επικαρποτές και μάλιστα και μέσα στα χρόνια της κρίσης. Ακριβώς, του όποιου οικονομικού αποτελέσματος παρήχθη από τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, θα συμφωνήσω. Αυτή η προσπάθεια που λέγεται ότι καταβάλει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, για διεύρυνση, και αυτό θα το δούμε ίσως σε πάνω σενάρια για ανασχηματισμό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρείτε? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ούτε αν θα γίνει διεύρυνση, δεν ξέρω τι θα κάνουν με το συνέδριό τους. Να έχει ένα συνέδριο το Σεπτέμβριο, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ πληροφορούμαι ότι έχουν ένα συνέδριο. Ναι. Εάν θα επιχειρήσουν ή δεν θα επιχειρήσουν με το συνέδριο να διευρυνθούν και να αντιστοιχηθούν με τα καινούργια κοινωνικά στρώματα, αυτά τα με την, με την καινούργια κατάσταση. Και με την καινούργια κατάσταση. Αυτό, κοιτάξτε, είναι δική τους ευθύνη, δική τους υποχρέωση. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό σας είπα λίγο πριν, το τι θα κάνει η κυβέρνηση, το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι δική του ευθύνη. Σωστά. Εγώ να ρωτήσω ότι έχει ανοίξει συζήτηση ξεκαθαρά και για την αναθεώρηση του συντάγματος και για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Στις 24 Ιουλίου, νομίζω, θα έχουμε και τις προτάσεις. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα είναι υπέρ και τη συνταγματική αναθεώρηση, με τι διαφωνίε του, αλλά είναι υπέρ. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, το ότι η κυβέρνηση φέρνει αυτή τη στιγμή και το θέμα της, θέτει και το θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και του εκλογικού νόμου. Μπορεί νομίζω να βοηθήσει. Ότι και τα δύο είναι σημαντικά. Με ποια έννοια? Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, και τα δύο αυτά ζητήματα έχουν σχέση με την λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα είναι αποφασιστικό μέγεθος στη συνολικότερη λειτουργία του πολιτεύματος και του τόπου. Έχει σχέση με το ποιες πολιτικές εφαρμόζονται, ποιες πολιτικές παράγονται και εάν οι πολιτικές που παράγονται μέσα από τους συσχετισμούς, τους πολιτικούς συσχετισμούς, είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και της χώρας ή δεν είναι. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος, νομίζω ότι έχει οριμάσει η όλη υπόθεση. Πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Και πρέπει να γίνει αναθεώρηση, βεβαίως επιφυλάσσομαι πολύ διεξοδικότερα να καταθέσω δημόσια τις προτάσεις μου. Εκείνα που πρέπει να κάνει το Σύνταγμα στην αναθεώρησή του είναι πρώτον να δει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την υπόθεση της κοινωνικής συμμετοχής. Ναι. Εκεί είναι και τα δημοψηφίσματα, εκεί είναι και η λαϊκή πρωτοβουλία για νομοθετικές αλλαγές, εκεί αν θέλετε είναι και το εκλογικό σύστημα. Βεβαίως το Σύνταγμα προβλέπει ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες και αυτές πρέπει να εφαρμοστούν. Έχω να κάνω όμως μία παρατήρηση. Ξέρετε, για να αλλάξει το Σύνταγμα θέλει 180 βουλευτές. Ναι. Είτε στην πρώτη Βουλή, η οποία θα ασχοληθεί, ή αν δεν εξασφαλιστεί εκεί ο αριθμός των 180, στη δεύτερη Βουλή. Σωστά. Που θα προκύψει από μετά από εκλογές. Γιατί λέω ότι θέλει 180? Το ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του συντάγματος, αν θα είναι προοδευτικός, εάν θα είναι συντηρητικός, εάν θα είναι νεοφιλελεύθερος, εξαρτάται και από τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δηλαδή εξαρτάται από τις πολιτικές δυνάμεις που μέσα στη Βουλή θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εάν οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν είναι προοδευτικοί, αντιλαμβάνεστε ότι και η αναθεώρηση δεν θα είναι προοδευτική. Μάλιστα. Άρα θα είναι η σύνθεση της Βουλής, είναι ακριβώς το ζητούμενο αυτό, λέτε. Για να δούμε πώς θα πάμε στη συνταγματική και ποια τη συνταγματική άδεια θα πάμε. Αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρείτε ότι... Ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση με αυτές τις προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω ότι έχει οριμάσει. Έχει παρέλθει και η πενταετία που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν είναι δυνατή η αναθεώρηση του συντάγματος εάν δεν περάσει χρονικό διάστημα 5 ετών από την περασμένη αναθεώρηση. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο ότι έχουν περάσει τα 5 χρόνια, πολύ περισσότερα έχουν περάσει. Αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει η αναθεώρηση. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τι καταγράφει όμως το Σύνταγμα? Το Σύνταγμα καταγράφει σε ένα ανώτερο επίπεδο το consensus, δηλαδή τη συμφωνία του ελληνικού λαού και όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τις πολιτικές δυνάμεις για το πώς πρέπει να είναι η λειτουργία του τόπου. Λοιπόν, αυτό το επίπεδο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων και το consensus προϋποθέτει να δούμε με σαφήνεια και καθαρότητα ποιες δυνάμεις θα συμβάλλουν έτσι ώστε η αναθεώρηση του συντάγματος να κινηθεί προοδευτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτή η συζήτηση για τη δημιουργία μιας
κεντροαριστερής, κεντροδεξιάς, ένας μεσαίου χώρου, φαίνεται να είναι και πολύ θερμινήθη για όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Εκεί είδαμε ότι υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του Ποταμιού, που όμως φαίνεται ότι δεν θα οδηγήσουν κάπου. Εσείς είστε υπέρ της δημιουργίας ενός νέου σχήματος πολιτικού κινήματος που θα εστιάσει πάνω στο μεσαίο χώρο? Κοιτάξτε. Και είναι ο φυσικός σας χώρος αυτός, κύριε Κουβέλη, εκεί? Όχι. Εγώ αναφέρομαι στην αριστερά, στην αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Θα σας έλεγα σε όλη μου την πολιτική διαδρομή ακριβώς την υπόθεση, την πολιτική, τις ιδέες, τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού υπηρετώ. Εκείνο το οποίο υποστηρίζω είναι ότι δεν θα μπορέσει να προκύψει αυτή η λεγόμενη κέντρο-αριστερά. Ξέρετε, δεν είναι γεωγραφικός χώρος η κέντρο-αριστερά. Σωστά. Είναι πολιτικός χώρος. Και αυτή την ώρα διαπιστώνω ότι εκείνο το οποίο απουσιάζει, ακριβώς και γι' αυτό το λόγο δεν βλέπω να στέφεται με επιτυχία αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται για τη δημιουργία της κέντρο-αριστεράς, είναι η απουσία συγκεκριμένου πολιτικού περιεχομένου. Ξέρετε, τα κόμματα δεν στείνονται στο όνομα γενικά και αόριστα να υπάρξει ένα κόμμα. Το πολιτικό περιεχόμενο είναι εκείνο το οποίο προσδιορίζει τις δυνατότητες και ίδρυσης και συγκρότησης και ανάπτυξης αλλά και δράσης του κάθε κόμματος. Όσο η λεγόμενη κεντροαριστερά, όσο οι λεγόμενες κεντροαριστερές δυνάμεις, έτσι αυτό αναφέρονται, παραμένουν προσδεδεμένες στο άρμα ενός ιδιότυπου νέου φιλελευθερισμού, ο οποίος διανθίζεται μάλιστα και με έναν ασαφή και απροσδιόριστο μεταρρυθμισμό, δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτόν τον χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Μάλιστα. Εσάς πάντως δεν είναι εκεί ο φυσικός σας χώρος. Είναι ο φυσικός σας χώρος είναι ο χώρος της αριστεράς. Ο χώρος της αριστεράς. Μιας αριστεράς με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και η πολιτική κίνηση στην οποία ανήκω είναι η ενωτική κίνηση ευρωπαϊκής αριστεράς. Είναι κίνηση, δεν είναι κόμμα. Ακριβώς γιατί θέλουμε να προσδιορίσουμε δύο στοιχεία. Την έννοια της αριστεράς, αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αριστεράς. Με ό,τι αυτό περιέχει ως πολιτικό στοιχείο. Μάλιστα. Γι' αυτό και θα σας έλεγα ότι πολλοί λένε ότι το επόμενο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι το φθινόπωρο, όταν θα έρθει η δεύτερη αξιολόγηση και εκεί, όταν θα τεθούν επιτάπητο στα θέματα τα εργασιακά. Είδατε τώρα τι συμβαίνει στη Γαλλία και θα έρθουν προς εμάς όλα αυτά, ομαδικές απολύσεις. Αλλαγή τελείως των εργασιακών, μια ανατροπή σε εργασιακές σχέσεις και εκεί θα είναι ένα τεστ για την κυβέρνηση. Και μπορεί πάλι κάποιοι να θέσουν το ερώτημα, είναι πανάκια η συμμετοχή μας στην Ευρώπη? Μήπως τελικά θα πρέπει, κύριε Κουβέλη, λένε κάποιοι, κράτησαν έναν προγραμματισμό, να διαχωρίσουμε τη θέση μας και εντάξει, να αποφασίσουμε να φύγουμε από αυτό που ονομάζεται ζώνη του ευρώ? Ποια είναι η άποψη του Φώτη του Κουβέλη? Η άποψή μου είναι ότι θα ήταν ολέθρια επιλογή με την δεδομένη διασύνδεση της χώρας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και κυρίως με την οικονομία της ευρωζώνης να επιστρέψουμε στο παλιό μας νόμισμα. Άρα δηλαδή στην οικονομική όσο και πολιτική απομόνωση, κυρία Κάντζου, φεύγοντας από την Ευρωζώνη. Ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα μέσα στην Ευρωζώνη, λίγο πολύ σας τα είπα στην αρχή της συζητήσεώς μας, πρέπει να αλλάξουν. Αλλά θα ήταν μια ολέθρια επιλογή. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να διεκδικηθεί η αλλαγή του μείγματος της πολιτικής που ασκείται μέσα στην Ευρώπη, της οικονομικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, ακούω την διαβεβαίωση της κυβέρνησης και δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ ότι δεν θα προχωρήσει σε μεταβολές στην κατάργηση, για παράδειγμα, ναι, του 13ου και 14ου μισθού. Άλλωστε, δεν έχει τεθεί ούτε καν από τους εταίρους. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί προβάλλεται ως ενδεχόμενο κατάργησης από κάποιους κύκλους, από κάποια κέντρα, θα σας πω ότι εδώ πρόκειται για μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας όπως σήμερα καταγράφεται. Δεν έχει τεθεί από τους Ευρωπαίους ούτε η κατάργηση του 13ου ούτε του 14ου. Όμως, να έρθουμε στις ομαδικές απολύσεις. Όλο το διαδίκτυο σήμερα μιλά για ακριβώς αυτά τα σενάρια πριν κατάργηση. Εγώ στον βαθμό που παρακολουθώ και παρακολουθώ πολύ συστηματικά και τις θέσεις των Ευρωπαίων και τις θέσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου αναφορικά με τα εργασιακά, δεν διαπιστώνω την ύπαρξη κάποιου τέτοιου ζητήματος. Θα μου πείτε, και αν τεθεί, δεν θα κάνω ούτε μελλοντολογία, ούτε πρόβλεψη. Άλλωστε, η Τρίτη Συμφωνία μιλάει για τις βέλτιστες επιλογές. Η φράση δεν είναι δική μου, την μεταφέρω ακριβώς σε εισαγωγικά,
από τη συμφωνία που υπήρξε. Έχετε διαβάσει, κύριε Κουβέλη, στο Eurogroup. Έχετε διαβάσει. Σας αρέσει να διαβάζετε και εσάς. Όχι, έχω υποχρέωση να ξέρω τι γίνεται. Ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός που διαβάζει και τις συμφωνίες που υπογράφουν. Βεβαίως. Και αναρωτιέμαι αν είναι βουλευτές, όλοι εννοώ και το κοινοβούλιο το διαβάζουν, έχουν διαβάσει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην απαντήσεις, όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυθεντικά. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω για το άλλο θέμα. Οι ομαδικές απολύσεις δεν έχει τεθεί ούτε καν από τις εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας. Το ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι οι ομαδικές απολύσεις. Και επαναλαμβάνω, δεν το έχουν θέσει ούτε οι εργοδοτικές οργανώσεις. Βέβαια, σήμερα είπα κάτι δημόσια με μία συνέντευξή μου, ότι υπάρχουν κύκλοι, ναι, οι οποίοι και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και σήμερα, λειτουργούν εξωθεσμικά και επιμένουν να έχουν ορέξεις και επιθετικές διαθέσεις εναντίον των εργασιακών δικαιωμάτων και επιχειρούν με παρακάμψεις να βάλουν αυτές τις ορέξεις τους να γίνουν θέσεις των εταίρων. Και αυτό πρέπει να αποκρουστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Όμως θα πρέπει να πάμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και να μιλήσουμε λίγο για το κύριο προφίλ του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη. Δύο νέοι άνθρωποι έχουν διασταυρώσει λίγες φορές ταξίδι τους. Θέλω να μου πείτε δικιά του άποψη. Πώς βλέπει ως πολιτική προσωπικότητα τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη που είναι και ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο ζωντανά τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Λοιπόν, και κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Εμένα μου αρέσει και όλο αυτό το ευρωπαϊκό που πιάσαμε, που λέγαμε και στο διάλειμμα ότι είναι και το ζητούμενο να αλλάξει η ρόδα η Ευρώπη, γιατί είμαστε μέλος αυτής της ευρωπαϊκής οικογένειας, για να μπορέσει και η Ελλάδα να ανακάμψει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Βγήκε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αγγίκας Χαρδούβελης, και σύμφωνα με όσα γράφτηκαν, κατέριψε αυτό το μύθο του success story της κυβέρνησης Σαμαρά. Είπε πολύ απλά ότι τότε η κυβέρνηση διαπραγματεύονταν πρωτογενή πλεονάσματα που έφταναν το 4,5% για να κλείσει αξιολόγηση, με μέτρα διευκρίνιστα, και είπε και διάφορα άλλα. Αυτή η ομολογία του κύριου Χαρδούβελη, κύριε Κουβέλη, πώς την είδατε και τι σημαίνει τελικά, γιατί εγώ έλεγα ότι λέμε success story όταν κάτι έχει τελειώσει, το έχουμε ολοκληρώσει και κάνουμε αποτίμηση του αποτελέσματος. Κυρία Κάτζο, αυτό το ιστόρημα, το αφήγημα της επιτυχίας αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο ότι ήταν τουλάχιστον αβάσιμο. Ουδέποτε υπεστήριξα ότι είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Το έλεγα από την πρώτη στιγμή και το έλεγα όχι για να εκδικηθώ την αλήθεια, αλλά γιατί η αλήθεια ήταν ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Και πράγματι η ομολογία του κυρίου Χαρδούβελη, ομολογία πολιτικής ειλικρίνειας, είναι ότι οι εταίροι ζητούσαν απίθανα πλεονάσματα. Δεν είναι δυνατόν να προκύψει πλεονάσμα 4,5% με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την παραγωγική διαδικασία της Ελλάδας. Και κατά τούτο είναι θετικό το γεγονός ότι υπήρξε στη συμφωνία ένας κόφτης αναφορικά με τον περιορισμό των πλεονασμάτων, έτσι ώστε η χώρα οφείλει να έχει πλεονάσματα, πρέπει να βγάλει πλεονάσματα, αλλά πλεονάσματα τα οποία θα είναι αντίστοιχα με τις πραγματικές μας δυνατότητες. Έτσι. Διότι αύριο το πρωί μπορεί να έχεις μεγάλα πλεονάσματα υπό την προϋπόθεση ότι θα βάλεις στη γωνία και θα στύβεις, κατά κυριολεξία, τον Έλληνα πολίτη. Αυτά δεν είναι πλεονάσματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας τιμωρίας και έχει δεχτεί τιμωρίες ο ελληνικός λαός από τις αξιώσεις, πολλές φορές παράλογες, των Ευρωπαίων. Μα το είπα χθες στο φόρουμ και ο κ. Μοσχοβίση και ο κ. Ντράγκη. Βεβαίως, τώρα θυμηθήκαν και οι δυο τους ότι οι φόροι οι οποίοι έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα και την ύφεση τροφοδοτούν και είναι και εχθρικά μέτρα για κάθε αναπτυξιακή διαδικασία και για κάθε επένδυση. Γι' αυτό σας είπα λίγο πριν ότι οι Ευρωπαίοι, κάτω και από τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται συνολικά για την Ευρώπη, πρέπει να κινηθούν στο να αλλάξουν το οικονομικό δόγμα της λεγόμενης λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία έχει δημιουργήσει ασφυξίες και στον ελληνικό λαό, αλλά και στους άλλους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου. Ήταν μια επιτυχία για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα το ότι στο Eurogroup, το τελευταίο Eurogroup, πήρε μια απόφαση, ένα οδικό χάρτη για το χρέος, γιατί ξέρετε εδώ στην κάποια μέσα. Και θέλω αυτό να μου το σχολιάσετε. Υπάρχει γενικότερα μια
αντιπολίτευση που γίνεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, βλέπουμε μια πολεμική εναντίον της κυβέρνησης ακόμα και θετικών εξελίξεων. Δηλαδή, θέματα που θα έπρεπε να παίζουν στο προσκήνιο, να παίζουν πιο πολύ, πάνε χαμηλότερα και παίζουν άλλα θέματα τα οποία δημιουργούν. Είναι ο κόσμος ήδη επιβαρημένος, επιβαρημένη η ψυχολογία του. Κάθε μέρα εμείς λέμε: Ω, κούρεμα στις καταθέσεις. Δεν θα κλείσει αξιολόγηση. Δεν θα πάρουμε τη δόση. Όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι κάπως περίεργο? Κοιτάξτε, ότι δημιουργεί μια κοινωνική αναστάτωση. Ότι οδηγεί, με αυτή την έννοια το λέω. Οδηγεί, εγώ θα χρησιμοποιήσω μια λέξη χωρίς διάθεση υπερβολής, ακόμη οδηγεί και σε καταθλιπτικές καταστάσεις ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε. Η απόφαση του Eurogroup, εγώ θα ήθελα να είναι καλύτερη. Για το χρέος ή γενικότερα, συνολικά? Γενικότερα. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα να είναι ο λιγότερο σκληρά τα μέτρα, να είναι επιοικέστερα τα μέτρα, να είναι πιο ελαφρά τα μέτρα. Θα το ήθελα. Αλλά με βάση τους συσχετισμούς και τα δεδομένα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη συμφωνία στο Eurogroup. Θεωρώ θετικό το γεγονός. Ο λόγος για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να είναι και ειλικρινής στην πολιτική. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο κόφτης. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι τα πλεονάσματα είναι, αν θέλετε, στα μέτρα μας. Μπορούμε να τα του βγάλουμε. Το 2018 ίσως έχουμε και χαμηλότερους στόχους. Ακριβώς. Και είναι θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά με έναν εμφατικό, κατηγορηματικό λόγο οι εταίροι μας καταλαβαίνουν, αποδέχονται ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Και πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση. Να έρθω λιγάκι στο θέμα της αναδιάρθρωσης. Ναι. Δεν επιλέγω τυχαία τη λέξη αναδιάρθρωση. Διότι η αναδιάρθρωση μπορεί να έχει απομείωση του χρέους, μέχρι στιγμής την αρνείται η Γερμανία επίμονα. Μπορεί όμως να έχει, για παράδειγμα, μεταφορά των δανείων μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με επιτόκια τα οποία ισχύουν για τα νεότερα δάνεια, πολύ στο 0,70-0,80. Αλλά κερδίζει, βγαίνει κερδισμένη. Μα τι λέτε, αντιλαμβάνεστε από το επιτόκιο του 3,7 με τα οποία εξυπηρετούμε τα παλαιά δάνεια. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Να πάμε στο 0,7 ή στο 0,8. Είναι, θα υποτιμήσω το γεγονός ότι όπου να είναι ο κύριος Ντράγκη, όπως είπε, όπως υποσχέθηκε, θα αποδειχθεί τα ελληνικά ομόλογα για να δώσει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Θα μου πείτε για τις τράπεζες. Στη ζωή μας είναι. Και επειδή η οικονομία στηρίχθηκε στο τραπεζικό σύστημα, όχι ότι δεν έχει ευθύνες, τεράστιες ευθύνες έχει. Και για τα χρήματα των ανακεφαλαιοποιήσεων, που δεν είναι χρήματα που τα πήραν από κάπου αλλού, τα πήραν από τις πλάτες του ελληνικού λαού, το ελληνικό δημόσιο. Και για τα χαλασσοδάνεια, για πώς δόθηκαν κάποια δάνεια, εγγυήσεις. Βλέπουμε τι μου γίνεται στο μέλλον. Αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με μία προϋπόθεση όμως, και πρέπει να την καταγράψουμε. Και εδώ η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει πίσω. Όταν όλα αυτά τα πράγματα διαμορφωθούν ως ένα οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει και οι ελληνικές τράπεζες να ανοίξουν τη στρόφιγγα. Προκειμένου να χρηματοδοτήσουν, θα έλεγα όχι αλόγιστα, αλλά πολύ συγκεκριμένα, την επιχειρηματική δραστηριότητα. Διότι αν δεν υπάρξει επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Πολύ σωστά. Άρα πρέπει να χρηματοδοτήσουν. Αυτό είναι και αυτός είναι ο ρόλος των τραπεζών. Είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Θέλω να πω ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία προκύπτουν από την τελευταία απόφαση του Eurogroup, την τελευταία δηλαδή συμφωνία της χώρας μας με τους δανειστές. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε ως πολιτική προσωπικότητα, όπως έχει με αυτήν την τακτική που έχει ακολουθήσει και τις κινήσεις του όλο αυτό το διάστημα, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείτε ότι έχει κάνει λάθη, ότι ήταν άπειρος, ότι γενικώς είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει μέλλον? Κοιτάξτε, θα αποφύγω τις προσωποποιημένες αναφορές και θα σας μιλήσω πολιτικά. Όσο και αν και τα πρόσωπα έχουν την σημασία τους στην πολιτική και οι χαρακτήρες τους. Ο κύριος Τσίπρας, ως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τη μεγάλη επιλογή. Και η μεγάλη επιλογή ήταν το περασμένο καλοκαίρι να επιλέξει αυτή η αριστερά, που εκφράζεται δια του ΣΥΡΙΖΑ, να κρατήσει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή πορεία. Βεβαίως υπήρξε από τη μεριά του η ομολογία, θέλω να πιστεύω ειλικρινής, ότι είχαν αυταπάτες. Βεβαίως υπήρχαν αυταπάτες από τη μεριά τους. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο παρά μόνον τούτο, το οποίο έχουν επίσης ομολογήσει, ότι δεν υπελόγισαν τους συσχετισμούς. Εγώ τους γνώριζα τους συσχετισμούς.
Τους έζησα τους συσχετισμούς. Τους ζήσατε πραγματικά τους συσχετισμούς. Τώρα τα πράγματα, σας είπα λίγο πριν, διαμορφώνουν δυνατότητες υπό την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες να κινηθούμε με μια ανάσα ως χώρα, ως κοινωνία, για να βγούμε από αυτό το τούνελ που μέχρι τώρα εξακολουθεί να είναι σκοτεινό. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Το λέω γιατί ακούγονται διάφορα για την αξιωματική αντιπολίτευση, τα ισοκομματικά, και εκεί υπάρχουν συνιστώσεις διάφορες. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν συνιστώσεις. Χωρίς να κρίνω. Πώς κρίνετε τη στρατηγική του Μητσοτάκη, ένα πρόσωπο και ενός πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, εγώ δεν θέλω να μπω στα δικά του τα εσωτερικά, αλλά εκείνο το οποίο πολιτικά μπορώ να αποτιμήσω. Πρώτον, εγκλωβίστηκε και μάλιστα όψιμα, και θα εξηγήσω γιατί όψιμα, στην υπόθεση εδώ και τώρα εκλογές. Ποιες εκλογές, τις χρειάζεται ο τόπος? Θα σας δίνω το επόμενο μου ερώτημα, αλλά εντάξει, θα μου απαντήσετε. Όταν μάλιστα λίγο καιρό πριν, λίγες ημέρες πριν, έλεγε ότι η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές, δεν θα πάμε σε εκλογές. Το δεύτερο, η Νέα Δημοκρατία ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως Κασάνδρα προέβλεπε ότι ούτε συμφωνία θα υπάρξει, ούτε η συμφωνία για να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος θα υπάρξει, έτσι, ούτε για τα πλεονάσματα. Κοιτάξτε, αυτά δεν παράγουν πολιτικά αποτελέσματα σοβαρά. Αυτά ως πολιτική στάση και συμπεριφορά τροφοδοτούν, αν θέλετε, έναν κομματισμό. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης. Μια πόλωση, ίσως, κύριε Κουβέντα. Βεβαίως. Μια πόλωση. Και κυρίως τροφοδοτούν και την επιλογή να έχει μεγάλη συσπήρωση στο εσωτερικό της η Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι την έχει, αλλά σε μια πορεία, ξέρετε, αυτά είναι πάρα πολύ εύκολο και να εξανεμιστούν και να διαλυθούν από την ίδια την πραγματικότητα. Και θα έλεγα ότι η πόλωση που επιλέγεται, η ένταση που επιλέγεται, δεν με ενδιαφέρει αν στρέφεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν στρέφεται. Εκείνο που με ενδιαφέρει και με νοιάζει είναι ότι η πόλωση και η ένταση, και μάλιστα μια ένταση όχι στην ουσία των προβλημάτων, αλλά η ένταση για την ένταση, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πολώσεις, αδικεί την ίδια την υπόθεση της χώρας και της κοινωνίας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το θέσατε πολύ σωστά. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε σε κάποια εθνικά θέματα, όπως ήταν το ασφαλιστικό, που αφορά τώρα τις γενναίες, αλλά και τις επόμενες γενναίες, όπως είναι το χρέος, να υπήρχε μια εθνική συνεννόηση. Θυμόμαστε ότι για το ασφαλιστικό έγινε ένα συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, το οποίο με το που βγήκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, το μόνο που κάνανε είναι να τραβήξουν το χαλί κάτω από την κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι ο λαός λέει ότι αν δεν μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου να συνεννοηθούν στα εθνικά θέματα, πώς θα πάει αυτή η χώρα μπροστά? Δηλαδή, για το χρέος, όταν έβγαινε η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Κουβέλη, και έλεγε ότι το χρέος ήταν βιώσιμο μέχρι το 2015 και δεν έγινε μετά, όταν δεν πήγαμε όλοι μαζί για να διαπραγματευτούμε για το χρέος, αυτό δεν δημιουργεί και κάποιες εντυπώσεις λανθασμένες και στην Ευρώπη, ότι δεν είμαστε ενωμένες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου? Βεβαίως. Και θα έλεγα ότι η υποχρέωση, πέρα και από τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει ευθύνες για την προηγούμενη συμπεριφορά του. Με αυτό λένε και στην αντιπολίτευση. Όταν ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συνέχεια στα κάγκελα, να μου το πει έτσι. Με αυτό όμως, με αυτό δεν παράγεται το ουσιαστικό πολιτικό αποτέλεσμα που θέλει η χώρα και η κοινωνία. Όφυλαν, άλλωστε είχαν ψηφίσει όλοι μαζί, όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, πλην του ΚΚΕ, είχαν ψηφίσει τη συμφωνία του καλοκαιριού. Το τρίτο μνημόνιο. Δεν είχαν υποχρέωση να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για το ασφαλιστικό ή για το ασφαλιστικό. Και θέλω να δω τώρα τι θα πούν αναφορικά με τα εργασιακά και όπως δίκην Κασάνδρας προβλέπουν ότι θα έρθουν. Τι θα πούν για τις ομαδικές απολύσεις? Τι θα πούν για τον συνδικαλιστικό νόμο? Τι θα πούν για μια άλλη σειρά από ζητήματα? Καλά, έχουν ξεκαθαρίσει για το 13ο και 14ο ότι και για αυτούς δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μας πούν για τη δημόσια διοίκηση. Τι βλέπουν στη δημόσια διοίκηση? Η δημόσια διοίκηση, κυρία Κάντζου, με επίσημα στοιχεία, από άποψη δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θέλουν άλλες απολύσεις? Όταν το ζήτημα δεν είναι οι άλλες απολύσεις, το ζήτημα είναι να γίνει ορθά η αξιολόγηση, το ζήτημα είναι να βελτιωθούν οι δομές της διοίκησης και βεβαίως να γίνει η αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση. Αυτά είναι τα ζητήματα και όχι οι οριζόντιες απολύσεις όπως τις είχε εφαρμόσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν ασκούσε η κυβέρνηση. Ξέρετε, κάποιοι μιλούν για σουρεάλ πολιτικό σκηνικό. Βλέποντας το τι γίνεται στην Βουλή,
την Νέα Δημοκρατία, εκεί που ήταν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, βλέπουμε ότι τώρα λέει στην κυβέρνηση ξεπουλάτε το ένα, ξεπουλάτε το άλλο, από την άλλη την κυβέρνηση να υπερασπίζεται αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουν αλλάξει έτσι τα δεδομένα και τα κοινωνικά. Διότι, κυρία Κάτζου, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Και όλα αυτά δημιουργεί και ανάκτηση είναι... και προβληματικότητα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Για να μην πω κάτι άλλο. Πόλωση. Η ναι. πόλωση, τα πάντα στο όνομα της πόλωσης και της στήρας κομματικής διελκυσίδας. Το ελληνικό δεν είναι σημαντικό το ότι, έγινε. Με προλάβατε. Αυτό θα σε λέγατε από αυτό. Συγγνώμη. Εγώ πάντοτε υπεστήριζα ότι... Εδώ το λέω. Ότι θα έπρεπε να γίνει αξιοποίηση του ελληνικού. Υπεγράφει μία σύμβαση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις από την παρούσα κυβέρνηση. Θέλω να σας πω, όσο μελέτησα τη σύμβαση και νομίζω ότι τη μελέτησα με επάρκεια, περίπου το 49-50% της εκτάσεως παραδίδεται ελεύθερο. Το μέτωπο προς τη θάλασσα παραμένει ανοιχτό. Σωστά. Προβλέπεται μία αυξημένη συμμετοχή σε επενδεδημένες δαπάνες που θα κάνει η εταιρεία η οποία ανέλαβε. Από εκεί και πέρα, το να κλαις πάνω από τα ερείπια της δικής σου αποτυχημένης πολιτικής δεν παράγει θετικό αποτέλεσμα. Εδώ χρειάζεται... αν θέλετε, μια πολιτική μεγαλοσύνη. Να βγεις και να πεις ότι αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι σωστό. Έτσι, αυτό και λέει. Κάτι άλλο. Αλλά να το πει και η κυβέρνηση ότι αυτό που έκανε σωστό. Γιατί και εκεί μέσα διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε με σφιγμένο το στόμα. Ναι. Υπάρχουν. Εννοείται ότι και εντός της κυβέρνησης υπάρχουν αντίθετες απόψεις ή ότι γίνονται δηλώσεις που δεν προάγουν το κυβερνητικό έργο ή δεν προβάλλουν το κυβερνητικό έργο. Θα πρέπει να γίνει ένα σχηματισμό. Αυτό είναι υπόθεση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εγώ αν συμμετέχετε, αλλά θα έπρεπε να. Δηλαδή έχει, βλέπει να έχει βαρύνει το κυβερνητικό σχήμα. Κοιτάξτε, ένα σχηματισμό, κυρία Κάτζου. Με την πολιτική σα εμπειρία που είναι. Να σα πω κάτι. Ένα ανασχηματισμό τι πρέπει να εξασφαλίσει. Όποιο ανασχηματισμό του παρελθόντο, του μακρινότερου παρελθόντο, του παρόντο, του μέλλοντο. Με τον ανασχηματισμό πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλιση τη μεγαλύτερη συνοχή, τη μεγαλύτερη συλλογικότητα. Και της μεγαλύτερης, μέσα από την συλλογικότητα του κυβερνητικού έργου, αποτελεσματικότητας. Εκεί πρέπει να κατατείνει και όχι να γίνεται ανασχηματισμός για ζητήματα που αφορούν σε πρόσωπα. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι η συλλογικότητα, η αποτελεσματικότητα, η συνοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προκειμένου να υπηρετούνται στόχοι, προτεραιότητες, με αποφασιστικότητα και με ταχύτητα. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την ταχύτητα. Ο χρόνος πια είναι αποφασιστικό στοιχείο του αποτελέσματος, του οικονομικού αποτελέσματος. Διότι ο χρόνος είναι μέγεθος καταλυτικό για την ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν έχει περιθώρια η χώρα να αντέχει χρονοκαθυστερήσεις, χρονοτριβές και οτιδήποτε άλλο σχετικό. Γι' αυτό και επιμένω, οι επιλογές με σαφήνεια, με στόχευση, με προτεραιότητες και με ταχύτητα. Μάλιστα. Με αυτά την τελευταία δήλωση του κυρίου Φώτη Κουβέλη, κλείνουμε την εκπομπή. Κύριε Κουβέλη, σας ευχαριστώ πάρα και εγώ πολύ. Σας ήταν ευχαριστώ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας εδώ, στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Τη Δευτέρα και πάλι στις 6 εδώ, στο μοναδικό κανάλι της χώρας, στο SBC. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό βράδυ. Γεια σας.